Με το καλύτερο control ever. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μία και σήμερα. Μία και σήμερα, μία και σήμερα, καλημέρα. Και σήμερα θα είμαστε εδώ για τρεις υπέροχες ώρες. Έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ψήστε καφεδάκι και ελάτε, γιατί το καλοκαίρινο ξεκινάει τώρα. Να βάζουμε μουσικούλα έτσι τέρμα. Είσαι τρελό και αγαπησιάρικο. Να χορεύουμε. Είσαι τρελό και αγαπησιάρικο. Δεν είσαι κανένα. Θέλω να προειδοποιήσω. Και δικιά σου, μην αγώνεσαι. Αυτές τις δύο μέρες έτσι θέλω να το κάνουμε έτσι πάρτι. Αποχωρισμού. Θα το χαρούμε, θα το χαρούμε. Θα το χαρούμε όπως το χαρήκαμε αυτούς τους δύο μήνες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα για σήμερα. Πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε γιατί τα γεγονότα τρέχουν, τρέχουν. Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις του Αντώνη Αλεξανδρίδη για τα σχόλιά του περί βιασμού και σε ποιους ζητάει συγγνώμη. Έχουμε όμως και GNTM φυσικά, που έχουμε να δούμε ποιοι παίχτες ξεχώρισαν, τι έχει γίνει ακριβώς, τι συνέβη χθες. Έχουμε παίκτες έτσι πολύ ιδιαίτερους, με ωραίες ιστορίες και που θα σας μείνουν και θα τους θυμάστε. Και επίσης έχουμε εδώ αποκλειστικά στο καλοκαίρι Νότ, ποια θα είναι τα φαβορί. Έχουμε Σάκη Ρουβά, έχουμε αποκαλύψει του Σάκη Ρουβά για την προσωπική του ζωή, αλλά και το πώς νιώθει για μερικά τραγούδια που έχει τραγουδήσει. Ξεκινάμε με χειροκρότημα, γιατί μόνο με χειροκρότημα είναι αυτός ο άνθρωπος. Ο Γιώργος Πορφύρης, ο δικός μας, ο μάγειρας που κρατήσει εδώ συντροφιά στο καλοκαίρι Νότ και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν από το σπίτι και ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ. Σήμερα θα φτιάξει μία συνταγή που θα γλύφεται τα δάχτυλά σας. Μία συνταγή η οποία είναι κεμπάπ με γιαούρτι και πίτες. Το βρήκες. Γιώργο, θα αυτό μου λείψεις. Ένα πιάτο παραπάνω. Ένα πιάτο παραπάνω. Θα μου λείψεις, Γιώργο, όχι μόνο σεφ, αλλά και. Θα έρχομαι στο μαγαζί. Πρώτο τραπέζι θα με έχεις. Πρώτο τραπέζι. Στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί με τον πόνο μας παίζεις. Βλέπεις τι γίνεται. Έλα, Χριστέ. Έβρω μαγαζί και αντέλα κι εσύ. Λοιπόν, θα έχουμε μια παρέα σήμερα. Έτσι πολύ φρέσκια. Ζητήμησε πολύ πάνω. Όμορφη. Όλοι είναι ένας και ένας. Άκου τώρα ονόματα. Για πες. Άρης Μακρύς, yeah! Φίλος, φίλος, καλό παιδί, τρομερή ενέργεια, τρομερή ενέργεια. Κωνσταντίνος Βασάλος, yeah! Την πίτα καντινολικής, για να πάει και ο Κωνσταντίνος. Και Ελένη Βουλγαράκη. Εντάξει, χαμός θα γίνει. Να σου πω κάτι, κάνω και την Ελένη τώρα λίγο. Λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και τι έγινε, πάμε, γιατί τι έχουμε. Έχουμε την ωραία την παρέα μας, έχουμε τα λαβράκια μας. Τα ψήνουμε για τις δυο μεριές. Ψηθήκανε τα λαβράκια και πάμε να τα συναντήσουμε. Να συναντήσουμε εδώ την παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά, εσείς. Όλα εντάξει. Είστε έτοιμοι για λαβράκι, ζεστό. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε για λαβράκι να πρωινό. Να σου πω κάτι. Είδες τώρα. Έχουμε GNTM και δεν ήρθα έτσι με τον αέρα. Δεν έπρεπε να κάνεις ένα κάτω. Δηλαδή, όχι, περίμενε. Κάνε μια πασαρέλα, λένε. Κάνε μια πασαρέλα. Να σου πω κάτι. Έχει χάρη που έχω μεγαλώσει και δεν με παίρνει. Όχι, να ανέβει να παίρνει. Δεν ξέρω τώρα άμα το. Σε παίρνει 100.000. Πείτε μου λίγο, πείτε μου. Δώστε όλο. Για πάμε. Το έχει, Ελένη. Έλα, μπράβο! Πέρασε στο bootcamp αμέσως! Αυτό είναι! Είσαι καλύτερη! Η Πολυκάρπου έτσι όπως τη βλέπω... Εγώ να ξέρεις... Άκου, μανούλα μου, bootcamp δεν περνάς. Αν δεν έχεις μία ιστορία λίγο δρακρύβρεχτη, δεν πανάς σε κούκλα... Δεν έχω εγώ, σε χωριό μεγάλωσα. Αυτό πες το. Όλα δύσκολα ήτανε. Αυτό. Τώρα πέρασες. Τι έκανα, κυρία μου, μόνη μου. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε να πασάρουμε το βιντεάκι το χθεσινό βραδινό, τι είδαμε, γιατί είδαμε πολλά. Για να το δούμε λοιπόν, Τζούνου του μου που λέω κι εγώ. Είδαμε πράγματα και θάματα. Τι ωραία δουλειά. Πολλές προσωπικότητες. Ωραία δουλειά. Πολλές προσωπικότητες, πολλές ιστορίες. Έναν δεν είδε να πει «Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι από το Περιστέρι». Και είμαι καλά. Ναι, είμαι καλά, από νορμάλια οικογένεια. Σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο, με την πρεμιέρα, βλέπουμε ένα επεισόδιο πολύ πιο καλομονταρισμένο. Σωστά. Ιστορίες, reality 100%. Σκληρό. Βλέπουμε σχεδόν ότι όλα τα παιδιά, άντρες, γυναίκες που μπήκανε μέσα, γιατί είδαμε και πολύ όμορφα παιδιά, είχαν την ιστορία τους που άλλες συγκίνησαν και άλλες. Παιδιά, εμένα ξέρετε η απορία μου. Δηλαδή, ο
ωραία να τον κρίνουμε, είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό και το συζητάμε, αλλά όχι θα μπει να κάνει καριέρα τώρα και να σκηθεί απέναντι από κριτές για να κάνει. Όταν θα δείτε τον Τάκη από το Χαϊδάρι να φοράει το Βερσάτσε και το Αρμάνι και να κάνει καμπάνιες, θα ξαναμιλήσουμε. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και μακάρι ο Τάκης να αλλάξει όλο αυτό που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα. Όχι, εγώ δεν θέλω να μου το αλλάξει. Δεν θέλω. Ναι, και εγώ δέχομαι τα πάντα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το μήνυμα που δίνει. Ναι, πέρασε από τον αλκοολισμό. Ναι, τώρα δεν είμαι αλκοολικός. Αυτό ναι. Αλλά οκ, μέσα. Ο Αντώνης Αλεξανδρίδης μίλησε εχθές και ο ίδιος και ο δικηγόρος του. Δεν θέλω να πω τι είπε. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε το βίντεο γιατί ζήτησε, είπε τη δικιά του συγγνώμη, είπε αυτά που εκείνος ήθελε να πει. Και μιλάει και ο δικηγόρος του βέβαια. Οπότε ας δούμε τι λέει και μετά θα έχουμε και ρεπορτάζ πάρα πολύ. Με λένε Αντώνη Αλεξανδρίδη, είμαι 30 ετών, είμαι από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και εργάζομαι ως μπαρτέντερ. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την απομάκρυνσή του από το σπίτι του μεγάλου αδελφού, ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, μετανιωμένος, ζητάει συγγνώμη για την χυδαία φράση του περί βιασμού. Ως Αντώνης, θέλω να ζητήσω μία συγγνώμη. Δεν μπορώ να ξεκινήσω αλλιώς. Παραζητώντας μία ειλικρινή συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από το γυναικείο φίλο που προσέβαλα με λέξεις απερίσκεπτες. Ζητώ συγγνώμη από την κοινωνία που έγινε δέκτης τέτοιων μηνυμάτων και ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου που εξέθεσα με την ανόητη συμπεριφορά μου. Τέτοιες τοποθετήσεις υπέρ της σεξουαλικής βίας υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας στην κοινωνία μας. Η τελική μου απόφαση είναι να αποχωρήσεις άμεσα από το σπίτι. Ο κριτικός παίχτης βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα και μετά τον χαμό που δημιουργήθηκε στο Twitter, απολογείται για τα λόγια που τον οδήγησαν εκτός reality. Κλεισμένος σε ένα σπίτι με αγνώστους, με ένα μικρόφωνο στο λαιμό μου και μια κάμερα στο κεφάλι μου 24 ώρες το 24ωρο, έκανα ένα τραγικό αστείο με πράγματα για τα οποία δεν κάνουμε αστεία. Και χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να βουτήξω τη γλώσσα μου στο κεφάλι μου, πριν μιλήσω όπως θα με συμβούλευε η μητέρα μου, κατάφερα να προσβάλλω την κοινωνία ολόκληρη με δύο κουβέντες. Και αυτό δεν βρίσκω τον τρόπο να μου το συγχωρήσω ούτε εγώ ίδιος. Ντρέπομαι που δεν σκέφτηκα ότι τέτοιες κουβέντες δεν λέγονται ούτε για αστείο, γνωρίζοντας τόσο τραγικά γεγονότα που έχουν συμβεί σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Από άντρες που αυτά πράγματι τα πιστεύουν. Στα κανάλια έπαιξε ένα κομμένο απόσπασμα μιας ανόητης συζήτησης που είχα με τα παιδιά και όχι όλο το βίντεο. Και ένα απόσπασμα σαν και αυτό καλά έκανε και ιδίως όλη την κοινωνία. Η απολογία του κριτικού παίκτη κλείνει λέγοντας. Πρέπει να πω ότι σέβομαι και επικροτώ το μέγεθος της αντίδρασης και της κατακραυγής του κόσμου. Γιατί αυτή είναι η υγιής αντίδραση μιας κοινωνίας σε τέτοιες νοσηρές αντιλήψεις. Σέβομαι τη γυναίκα, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για ό,τι προκάλεσα. Δεν έχω μεγαλώσει ούτε σε στάβλο, ούτε σε οικογένεια με βία, ούτε έχω προκαλέσει κάτι. Και αισθάνομαι ντροπή. Ο δικηγόρος του κριτικού, Γιάννης Βέρας, μίλησε στο πρώτο θέμα και αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση του πελάτη του. Είναι αυτονόητη η καταδίκη των όσων είπε, που είχαν ως αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι. Ωστόσο, δέχεται απειλές για τη ζωή του, υβριστικά μηνύματα και τηλεφωνήματα όλο το 24ωρο. Η ζωή του κατέρευσε μέσα σε μία μέρα. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί όλο αυτό που του έχει συμβεί. Ντρέπεται πολύ. Δεν είναι βιαστής, όπως του γράφουν στα χυδαία μηνύματα που του στέλνουν. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Περιμέναμε τη θέση και για που θα και πάρει. Και το συζητάμε είναι η εξέλιξη ακριβώς. Του να πούμε καταρχήν ότι η τηλεφωνική δόθηκε στο T-Live, γιατί είναι σωστό βέβαια να πούμε την πηγή και ο άνθρωπος που έκανε. Εγώ για να αρχίσουμε την κουβέντα μας και να κάνω έτσι ένα πρώτο σχόλιο, θέλω να σταθώ ότι αυτή η δήλωση του παίχτη, που είναι δήλωση μέσω του δικηγόρου, γι' αυτό και την διάβαζε, είναι μια δήλωση μετάνοιας που θέλει σαφώς και αναγνωρίζει το μεγάλο του λάθος. Γι' αυτό στέκομαι σε 2-3 προτάσεις που λέει ότι ντρέπομαι, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που υπόθηκαν. Σέβομαι τη γυναίκα και τον συνάνθρωπό μου και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι μια κατακλίδα που βάζει σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτή την έκταση που πήρε. Να πούμε ότι υπάρχει μια ρήτρα και στον ίδιο και σε όλους τους παίκτες. Και οφείλουμε να πούμε ότι αυτή την πληροφορία εγώ τη διάβασα και από το Νάσο Στογουμενίδη, από το site του, το Νάσος Blog, που και οι νέοι παίκτες που μπαίνουν τώρα και θα μπουν έχουν ειδική ρήτρα προκειμένου να μην πουν τίποτα στους παίκτες που έχουν δει πλέον τι έχει προηγηθεί με αυτό το σκάλο. Να μην ενημερώσουν τους παίκτες μέσα. Οι παίκτες προς το παρόν είναι αυτό που είπαμε και χθες, Χάρη. Δεν γνωρίζουν γιατί έφυγε ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν το ξέρουν. Συζητήθηκε περίπου ένα εξάωρο γιατί, πώς, τι και μετά κάπου εκεί κόπηκε το πράγμα. Απλά εμένα αυτό που δεν μ' άρεσε, που βέβαια δεν είδαμε κάποιο απόσπασμα, είναι ότι έχουν βγει κάποιοι συγγενείς του παίχτη, ένας ξάδερφος του παίχτη, με ονοματεπώνυμο, και λένε ότι
έχει το δικαίωμα ο Αντώνης να κινηθεί νομικά. Νομικά, σου πει. Νομικά στην παραγωγή. Ναι, παιδιά, δεν στέκει αυτό. Ναι. Λέει νομικά γιατί το απόσπασμα που βγήκε στο Twitter από το live streaming δεν έχει το πριν και το μετά της κουβέντας. Μα συγγνώμη, Χαρημό, ό,τι και αν ήταν το πριν, ό,τι και αν ήταν το πριν και το μετά, αυτό το απόσπασμα είναι κάτι που είναι αληθές, είναι ένα απόσπασμα συγκεκριμένο. Και παιδιά, δεν στέκει αυτό και δυστυχώς εκτίθεται ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί να έχει γίνει κάτι πριν που θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο ή να δικαιολογεί το ό,τι και να έχει γίνει πριν και μετά. Βέβαια, αυτό που είπαμε, ότι δεν κάνει να μιλήσουμε τους παίκτες, να ενημερώσει κάποιους τους παίκτες, αυτό δεν είπε. Ο ξάδερφος νομίζω ότι δεν ξέρει. Που είπατε για το μικρούτσικο, θα μπει. Ο Αντρέας μίλησε χθες μαζί του, δεν θα μπει. Έτσι και τελικά δεν μπορεί λόγω COVID. Δεν θα μπει τελικά. Βέβαια, δεν είναι μόνο θέμα COVID, είναι ότι ο Αντρέας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι δεν έχει βγει να μιλήσει και θέλει μιλήσει στο live την Παρασκευή. Εντάξει, εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γιατί μου είπαν από το Sky ότι συζητάμε μήπως γίνει κάποια κάπως με το. Κάπως πρέπει να γίνει. Αναμένουμε. Το σύστριγγλο ξεκινάει από την άλλη εβδομάδα. Ναι. Αυτή τη εβδομάδα, όποιος παρακολουθεί το παιχνίδι, που να πούμε ότι πήγε καλά το Big Brother χθες, 27-28% έκανε. Έχουν ανοίξει πλέον κάποια μέτωπα μέσα στο παιχνίδι. Είναι δύο τα στρατόπεδα. Ναι, επειδή αρχίζουν και χωρίζονται πλέον οι παίκτες σε στρατόπεδα. Mm-hmm. Που θέλουν αυτό το πράγμα να το διανθίσουν, να βγάλουν την κόντρα με την τραγουδίστρια, τη Δανέζη, την Άννα Μαρία, τη δικηγόρο και όλα αυτά. Μπράβο, και από την άλλη εβδομάδα ο μικρούτσικος θα αρχίσει αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει. Θα πάρει στα χέρια του και στις πλάτες του το παιχνίδι και θα το δούμε. Να μπαίνει και στα κόκκινα δωμάτια. Και να απογειώνεται, δηλαδή. Ναι, εγώ ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα υποθεί στο live σε όλους τους παίκτες. Για τον Αντώνη, από το μικρούτσικο ή από το Χάρη. Πάντως δεν μπορεί την Παρασκευή να μην υπάρξει αναφορά από το Χάρη τον Παρθακούρη και από. Και συζήτηση. Δηλαδή αναφορά και συζήτηση. Γιατί είναι και ψυχολόγο ειδική που. Επειδή ξέρει πολύ καλά τι κάνει, είμαι σίγουρος ότι ακριβώς αυτό περίμενε. Περίμενε να διαβάσει και να έχει πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί και να ακούσει και όλες τις θέσεις και να πάρει θέση τελευταίος. Να περιμένει και ο κόσμος το πώς και πώς να δει το live. Και πιστεύω δεν μπαίνει για αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί υπάρχουν, τρέχουν τα πράγματα, είναι κάποιες εξελίξεις και νομικές εξελίξεις. Οπότε θέλει να δει τι θα γίνει και αμέσως μετά να πάρει θέση. Ο Αντρέας, εννοείται. Νομίζω ότι το νομικό κομμάτι έχει λήξει. Δηλαδή γνωρίζει ο Sky πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει θέμα πρόστιμο, καμπανιά αυτό που λέει και ο Χάρης και έχει δίκιο. Οπότε δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα να περιμένουν κάποια. Μέχρι στιγμής, αν θέλουμε να το δούμε πονηρά, αυτό ευνοεί το Sky. Πάρα πολύ το ευνοεί το Sky. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι ότι πάρα πολύ από τους χορηγούς. Παιδιά, και οι χορηγοί από όσον αφορά το Sky, όσον αφορά το Sky, και οι επώνυμοι βγαίνουν και καταγγέλνουν και κάνουν, τους έχω δει όλους και όλες. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν είναι, βγείτε και στο Σύνταγμα με ένα προκάτ και αυτά. Και από την άλλη, να σας πω κάτι, μην ξεχνάμε, θα μου πείτε το Twitter, ποια δύναμη. Το Twitter έγραφε ναι, να κοπεί, ναι, να κοπεί, να κοπεί, να φύγει, να τελειώσει αυτό. Και ξαφνικά το Twitter έχουν αρχίσει και γράφουν, θέλουμε το live streaming πίσω. Δηλαδή, λιγάκι κι εμείς. Του τρελού. Του τρελού. Θέλετε να πάμε. Κατέρευσε όλη η ζωή του, όπως είπε ο οδηγός μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, έχει πάρει πολύ μεγάλο μάθημα και αυτό έχει γράψει και δεν ξεγράφει κιόλα. Δηλαδή, θα τον κυνηγάει σε όλο το παιχνίδι. Το λιγότερο που έχει συμβεί είναι ότι έφυγε από το παιχνίδι. Το λιγότερο που θέλετε να δούμε, παιδιά, το επεισόδιο που δεν είδαμε ποτέ στις οθόνες μας πριν από την αποχώρηση του παίχτη. Α, υπάρχει, έχουμε και το πριν. Έχουμε τα πάντα. Αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Να δούμε τι έχει υποθεί. Θεωρώ ότι αξίζει να το δούμε. Είναι αυτό που εμείς δεν είδαμε και έχω κοπεί από το επεισόδιο και θέλαμε να το δούμε πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει να δούμε αυτό το βιντεάκι. Για πάμε. Για Άννη στα ψώνια. Τον πίνακα, τον πήγες μέσα. Τις είχαμε σβήσει τις μπύρες, τις είχαμε γραμμένες. Ναι. Γραμμένες τις είχαμε. Κανονικά. Είχαμε σβήσει το ένα κρασί, είχαμε σβήσει 10 ευρώ κοτόπουλο. Λέω, τελευταία στιγμή, λέω, που φωνάξατε για να πάμε μέσα τον πίνακα, σβήσαμε απευθείας τα παγωτά πάνω που ήταν γραμμένα, ένα λίτρο κρασί και 5 κιλά από τα κοτόπουλα. 10 ευρώ ήταν το κοτόπουλο. Και πρέπει να ήταν και 170 ευρώ. 6 μπύρες και ένα μπουκάλι κρασί. Ναι, δεν μπορούμε παραπάνω. Το τέστινγκ το κρασί είναι 50 ml στον καθένα. Άρα για να γίνει φάση πρέπει να μαζευτούν 15-20 μπουκάλια. Για να πιείς 175 μέλη, δηλαδή ένα ποτήρι. Για να πιείς 3 ποτήρια ο καθένας, θέλουμε 15-20 μπουκάλια. Καλά, έλεγε. Και φύγει, ναι. Έχουν ξεφύγει. Θα την ακυρώσω τη δοκιμασία. Δεν μπορούν να συντονιστούν. Ναι. Δεν νομίζω. Είναι για να μην φάμε, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Έχουμε ναι, είναι δίδυμος. Για να μην φάμε αυτό. Έχουμε τους δίδυμους. Δεν πίνει άλλο, άλλη κατηγορία. Τι. Μίλαμε, μαλάκα. Τι. Λοιπόν, εγώ την βρήκα. Από σούπα από πού είναι στην μπάλα. Από πού? Από σούπα χθες. Δεν θυμάσαι. You can really dance. Είναι χρυσή αυτή η μπάλα. Είδες το σπαγκάτι μου, δεν το είδες. Το είδα με την άκρη του ματιού μου. Τι άλλαξε. Μέχρι τα 10 λεπτά πριν μιλήσεις τι. Μη σε νοιάζει, συζητήσαμε κάποια πράγματα. Πες μου περιληπτικά τι είπες. Ότι λέω Παναγιώτης, ότι
ξεκίνησε όλο αυτό. Για σένα έχει ενδιαφέρον. Απλά εμένα με πήρε λίγο υπάλληλα, επειδή πρέπει να κάνω αυτό. Ωραία. Εμένα μου αρέσουν άλλοι κοπέλες, λέω πια. Τη άρεσε η Χριστίνα, τη λέω μίλα, τη σκεφτώ. Και λέει ότι. Και το λέω. Το λέω. Δεν θέλω π.χ. να ξεκαθαρίσει τη θέση του άμα πάει στο μάτι της κοινωνίας. Λέω ότι είμαστε εντελώς φίλοι, κατάλαβες. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να πω καταρχάς ότι η δουλειά που πρέπει να έγινε όσον αφορά το μοντάζ στο Skype πρέπει να ήταν απίστευτη. Καταφέρανε και σβήσανε τον Αντώνη από παντού. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε τίμοι, και ο Χάρης αυτό μπορεί να το ξέρει κιόλας, έχουν συμβεί και άλλα περιστατικά που δεν τα έχουμε δει. Και άσχημα περιστατικά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο χοντρά, βρε παιδιά. Βρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο χοντρά. Πάντως οι άνθρωποι, επειδή είναι, αν δεν είμαι σίγουρη, ή 5 ή 10 λεπτά χάρη έχουν κέρδος για να μπορέσουν να κόψουν. Είναι 5 ή 10, δεν το θυμάμαι αυτό. Νομίζω 5. Περίπου 8 λεπτά. Μπράβο, είναι, δεν είναι ούτε 5 ούτε 10. Οπότε μπορούν να ακούσουν κάτι που είναι μεμπτό. Δηλαδή, να μην το πάμε. Μεμπτό τι εννοώ? Ένας χορηγός. Γιατί έχει συμβεί αυτό που σας λέω. Δηλαδή, λένε κάτι και αναφέρουν μία γνωστή εταιρεία. Δεν ξέρω τι τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα λες, ναι, το πιο απλό είναι αυτό. Αλλά και αυτό πρέπει να κοπεί. Και επίσης θέλω να πω κάτι. Εχθές, όποιος παρακολούθησε το παιχνίδι, είδε μία παίχτρια η οποία μάζεψε τα ρούχα της για να φύγει. Ναι. Την Άννα Μαρία. Ναι. Επειδή όλοι γράφανε αυτά, ότι τις έχει σαλέψει το μυαλό και ρίχνανε δίκιο στην τραγουδίστρια, μπλα μπλα μπλα. Έχουν κοπεί πράγματα. Σε αυτό το για ποιο λόγο θέλω να φύγω? Εγώ δεν έχω δει, παιδιά, δεν είδα χθες. Ένας άνθρωπος που όλο διαμαρτύρεται, όλο πικάρει, όλο. Την έχουν αφήσει στην άκρη και είναι πραγματικά, φαίνεται και στα μονταρισμένα ότι είναι μόνη της. Δεν μπορεί ξαφνικά σε μια μικρή κοινωνία, σε ένα σπίτι, να. Να σε κάνουν όλοι στην άκρη. Όλοι στην άκρη. Έχουν γίνει σοβαρά πράγματα τα οποία και η παραγωγή θέλει να το πάει έτσι όπως πιστεύει για να βγάλει τις κόντρες προς τα εκεί. Εγώ διάβαζα κάποια σχόλια που, παιδιά. Νιώθω πολύ δίπλα της, τη λυπούνται να σας το πω έτσι, γιατί το κάνετε αυτό στο κορίτσι. Αυτό πάντα συμβαίνει, ξέρει. Να ξέρεις. Ο αδύναμος, αυτόν που όλοι πυροβολούν. Οι αδικημένοι. Ο αδικημένος θα ψηφιστεί και από τον κόσμο φουλ. Για ποιο λόγο όμως την έχουν αποκλείσει έτσι? Υπάρχει κάποιο λόγο συγκεκριμένο? Σαν χαρακτήρας δεν ταιριάζει με κανέναν, για παράδειγμα. Επειδή είναι μια γυναίκα πολύ αντιδραστική. Και επειδή ήθελε, κάτω, και ένιωθε, ήθελε να πάρει με το μέρος της, να κάνει φιλίες μέσα στο παιχνίδι, ο τρόπος της δεν το επιτρέπει. Και βρίσκει τείχο σε πολλές άλλες προσωπικότητες μέσα. Όπως είναι η Δανέζη, όπως είναι ο Δήμαρχος, όπως είναι δεν ξέρω ποιοι είναι εκεί μέσα. Είναι, ρε παιδί μου, η φιλούλα που λέμε, αυτή που θέλει να κάνει φίλες, αλλά με τον τρόπο της, με τον τρόπο που πάει και συνέχεια σου μιλάει. Τι γίνεται, δεν το κλείω όλα καλά κτλ. Και όταν είσαι έξω, δεν είναι όπως η Ραΐσα, η κοπελίτσα από την Αλβανία. Ερωτεύτηκε. Τρώει τώρα τη χιλόπιτα από τον έναν από τα δύο αδέρφια. Δεν μπορεί να το ακόμα τους μπερδεύω, να ξέρετε. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό μέσα της. Και η ίδια στο δωμάτιο επικοινωνίας λέει ότι εγώ παίζω και φλερτάρω, τους αφήνω μάλλον να με φλερτάρουν, αλλά έχει τελειώσει η υπόθεση για μένα. Ναι, άρα ναι. Ο καθένας από εκεί μπορεί να εκλαμβάνει ένα άγγιγμα, μία αγκαλιά, όπως θέλει. Αυτή είναι η μαγεία ενός reality. Εννοείται και είναι ξένοι όλοι μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται από πριν, δεν έχουν ένα background για να ξέρουν. Άτομα, το είπε και αυτό το λόγο το είπε. Μα εγώ είδα την αποχώρηση και με έπιασαν πραγματικά τα γυαλιά της Κυριακής που αγκαλιάζονται, της Παρασκευής που αγκαλιάζονται. Και λέω και εγώ, μια εβδομάδα είναι μέσα. Και βέβαια, αγκαλιάζονται και κλαίνουν. Έχουμε και την ιστορική έκφραση μέσα. Βέβαια. Βέβαια. Και επειδή είπαμε για την αποχώρηση, για το Τζέι θα πάμε βέβαια, τώρα. Να πάμε τώρα. Να δούμε τι έχει. Μίλησε στο περιοδικό Γιου, παιδιά, έδωσε μία συνέντευξη και είπε τα πάντα. Είπε ουσιαστικά και για το ρατσισμό που πέρασε, πώς τον πέρασε, για τις δυσκολίες στην Ελλάδα, για τον Big Brother. Και αυτό που από εκείνον ξεκίνησε και το διάβασα σήμερα το πρωί και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι ότι μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Αλλά νομίζω ότι ο Τζέι τα λέει πολύ καλύτερα. Και μετά έχουμε και άλλο ρεπορτάζ για τα στρατόπεδα μέσα. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να αποχωρήσει από το σπίτι του μεγάλου αδερφού, ο Τζέι. Ο Τζέι είναι ο πρώτος παίκτης που αποχώρησε από το σπίτι του μεγάλου αδελφού. Ο παίκτης από τον Μπαγκλαντές μίλησε στο περιοδικό You και την Κατερίνα Μπούσιου. Παιδιά, εγώ να πω για τον Τζέι, με αυτά έτσι που άκουσα, ότι και επειδή διάβασα και εγώ λίγα πράγματα για τον ίδιο, σαν άνθρωπος με άγγιξε. Με άγγιξε και σαν άνθρωπος και σαν Έλληνα και η ιστορία του. Με έκανε να διαβάσω την ιστορία του
Περνάει πάρα πολλά μηνύματα μέσα από τα όσα έχει περάσει. Ωστόσο, δεν ξέρω τηλεοπτικά αν ο χαρακτήρας του θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόνσεπτ. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ακριβώς. Νομίζω ότι γι' αυτό και. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν οριακή ψηφοφορία ανάμεσα στον. Ο Χάρης μπορεί να το ξέρει και αυτό, ότι ήταν οριακό ανάμεσα στον αντιδήμαρχο και σε εκείνον. Δηλαδή, διασώθηκε από την αρχή από την Κρήτη πάρα πολύ η Άννα Μαρία. Και μετά ήταν πολύ οριακό ανάμεσα στους δυο τους. Αργά το βράδυ δηλαδή ξεκαθάρισε ποιος από τους δύο θα φύγει. Εγώ θα διαφωνήσω σε ένα πράγμα που είπε ο Τζέι στη συνέντευξή του, που είπε αν και είμαι μουσουλμάνος, μέσα στο παιχνίδι μίλησα με το Θέμη και τον Νικόλα. Δηλαδή η ομοφιλοφιλία πάει βάση θρησκεύματος. Συμφωνώ απόλυτα. Μάλλον, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι μήνυμα όταν λες τόσα ωραία πράγματα για το γάμο, για τις γνωριμίες σου, για τους Έλληνες και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αν ήταν χτες μέσα στο παιχνίδι που είδαμε τον Νικόλα και το Θέμη να φλερτάρουν και να προσπαθούν να κάνουν το Κύπριο, τον καινούριο παίχτη, να μην είναι straight, να έρθει προς το μέρος. Και τους το έκοψε βέβαια ο Κύπριος. Ναι. Τι θα γινόταν εκεί μέσα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι λίγο ψήμωρο. Δεν θα έρθει ο Τζέις αυτό. Κοίτα, αφού δεν μίλαγε, όλη την ώρα ξάπλωνε και κοιμόταν. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι δεν έκανε, γι' αυτό έφυγε κιόλας. Δηλαδή ήταν στον καναπέ μου. Ήπιον τόνο, ένα παιδί ήπιον τόνο. Δεν θέλει καλά παιδιά γενικά η πιάτσα. Ναι, και η τηλεόραση. Ήθελε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ για να μην έρθει σε εντάσεις. Ήθελε πρώτα να δει τι γίνεται γύρω του, να καταλάβει, αλλά δεν πρόλαβε να δει τίποτα. Δεν πρόλαβε να δει. Εγώ να πω ότι είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Για πιάτσα θέλει τόσο καλά παιδιά σαν εσά. Να το πούμε γι' αυτό, να τα λέμε γι' αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Πριν πάμε όμως σε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, να μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι μου να μπαίνετε στο διαγωνισμό για τα δύο δώρα που δίνουμε εδώ στο καλοκαιρινό. Τα δύο αυτά εκπληκτικά δώρα, το Daytona, το Edison, το νούμερο 1 ηλεκτρικό σκούτερ σε πωλήσεις στην Ελλάδα, μια προσφορά από την Gorgolis ΑΕ, ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι, σκούτερ με ηλεκτροκινητήρα Bosch, πολύ οικονομικό, μόλις με 33 λεπτά του ευρώ στα 100 χιλιόμετρα. Με το ίδιο μήνυμα ή τηλεφώνημα μπαίνετε στο διαγωνισμό και για αυτό το σωλήδι των δρόμων, το Ford, το Puma, την έκδοση Titanium, αυτό το αυτοκίνητο των 1.000 κυβικών, των 125 λόγων, ένα αυτοκίνητο αξίας 21.300 ευρώ, που πηγαίνοντας βόλτα θα σας κάνει και ένα μασάζ. Και έχει και ως φυσική υποστήριξη. Και έχει και άλλα πολλά. Μπείτε στο διαγωνισμό, διεκδικήστε, μείνετε μαζί μας, ερχόμαστε μας με λαβράκια. Λαβράκια, πολλά λαβράκια. Αφιερώνουμε και τέσσερις στην Έλενα. Για να υπάρχει μια συνοχή, ρε παιδιά. Πλάκα, ζευγάρι, ζευγάρι και υπόλοιπη. Εν τω μεταξύ, παίζει τραγούδι, χορεύουμε όλοι και λε και έχει τσακωθεί. Εγώ ξέρω με Μανούλα, εμεί έχουμε τη δεύτερη πρεμιέρα τώρα. Τι μου λε, εσύ. Τι ανάγκη έχει εσύ. Δεν είμαι στην εκπομπή, τι εννοεί. Δεν δουλεύουμε. Τα θέματα χώνεσαι δηλαδή κιόλα. Βέβαια, πρώτη μέρα σαν να πα στο σχολείο, ρε φίλε είναι. Αχώνε. Είσαι όμω στο ίδιο σχολείο. Παίζει ρόλο. Ναι, αλλά δεν κάθε χρονιά είναι ένα πολυκάρ που δεν πρέπει να αγχώνεται. Έτσι ακριβώ. Εγώ δεν πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά. Πείνασε κανείς. Εμείς, εγώ πείνασα σίγουρα. Είναι λίγο νωρίς, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, έτσι ένα κεμπάπ θα το έτρωγα έτσι. Πρωί-πρωί, έτσι γιατί λίγο. Παιδιά, όταν έχεις ξυπνήσει 6, μεσημέρι είναι τώρα. Ναι. Τι θα μας φτιάξεις, κάνε μια πίτα πολλά, έτσι. Σήμερα θα έχω έρθει με τρομερή συνταγή για ακόμα μια φορά. Θα φτιάξω κεμπάπ. Θα κάνω μια φοβερή σάλτσα με γιαούρτι και ντομάτα που δύσκολα θα τη βρει κάπου εκτός από εδώ, αποκλειστικά στο καλοκαίρι Νότ. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Να ξέρεις ότι τη μέρα που θα περιγράψει συνταγή με ανοιχτά μάτια, θα κάνω ό,τι θες. Αυτό το βλέμμα γοητεία που παίρνει δεν είναι κάτι. Είναι το βλέμμα τη γοητεία. Η άλλη κυρία μην θέλει να κάτσει να παρακολουθήσει μαγειρική. Θα το παρακολουθήσει για να σε δει. Έτσι γεννήθηκα. Με αυτό το βλέμμα. Έτσι γεννήθηκες. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ο Γιώργος Προσφύρης μα φτιάξει και μπαμπ. Δεν σε βλέπω όμως, με Γεργυριάδου. Δεν, ναι, είναι φίλος. Φρέντζον. Αυτές οι φιλίες μπορεί να εξελιχθούν σε μεγάλους έρωτες. Καρδούλα γαλάζια είναι. Έτσι χαθήκανε μεγάλοι έρωτες. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα δοκιμάσουμε σε λίγο, μόλις είναι έτοιμο. Βεβαίως. Πιατάκι σε όλους και στους πέντε εδώ πέρα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Έλενα, τι έχουμε. Λοιπόν, η Έλενα Κρήτα στέλνει μια επιστολή στον Μάρκο Σεφερλή. Λίγο νωρίς, θα έλεγα εγώ. Αυτό θα σας το εξηγήσω μετά γιατί είναι το λίγο νωρίς. Με εντυπωσιάζει
η ημερομηνία, γιατί το δικαστήριο δεν είναι ακόμα τώρα. Έχει... Νομίζω πήρα... Συνεχίζει. Συνεχίζει, κυρία Κρήτα, να τσιγκλάει τον κύριο Σεφερλή. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Ενώ υπάρχει δικαστήριο... Μπορεί να είναι πολύ ωραίος ο λόγος που θα μας πει τι λέει. Πάντα είναι εξαιρετικός ο λόγος. Δεν γίνεται συνέχεια και με αυτά τα επιχειρήματα που θέτεις να κάνει σύσταση στον κύριο Σεφερλή το τι θα κάνει και αν πρέπει να δει διαφορετικά τα πράγματα. Και όλα ξεκινάνε, γιατί ο κόσμος τώρα μπορεί να μην καταλαβαίνει τι του λέμε. Όλα ξεκινήσαν από την εκπομπή του που πήγε ο Γιώργος Καπουτζίδης καλεσμένος στην ΕΡΤ, στο Φλερτ, στην Άντα την Κοντογιώργη, για να είμαστε και σωστοί, και είπε, ζήτησε τη δικιά του συγγνώμη για ένα επεισόδιο του Παραπέντε. Το οποίο, πριν από 15 χρόνια, ναι, έτσι. Είχα σε ένα επεισόδιο τρανσομφοβικά αστεία. Και λέει ουσιαστικά ότι λόγω αυτού ήθελε να γράψει μία. Έγραψε μάλλον αυτή την επιστολή στο Μάρκο Σεφερλή. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Είπε και ο Γιώργος Καπουτζίδης ότι τότε δεν κατάλαβε ότι μπορεί να έχει ενοχλήσει κάποιον και τώρα το έχει καταλάβει και ότι αν ξαναπροβληθεί το επεισόδιο, παρακάλεσε να έχει και μία σήμανση. Επειδή πάντως η Έλενα Κρήτα είναι πάρα πολύ έξυπνη και πολύ έμπειρη, και αφού θα μας διαβάσει η Έλενα το τι έχει πει, εγώ μένω στον επίλογο της, των λεγόμενων της που λέει προς τον Μάρκο Σεφερλή: είστε καλός ηθοποιός και έχετε μιλούνια κόσμο που σας ακολουθούν. Και βέβαια του δίνει το ραντεβού της ότι θα είμαι παρούσα στο ραντεβού στα δικαστήρια και θα τα πούμε εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίζεις κάποια πράγματα, να συνεχίσεις να τα καταλογίζεις και να του λες ότι είστε καλός ηθοποιός, έχετε κόσμο που σε ακολουθεί. Για ποιο λόγο δεν παίρνεις ουσιαστικά. Πάντως το προηγούμενο δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω κολλήματος της κυρίας Ακρήτα. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει κόλλημα. Όχι, δεν νομίζω. Απλά είναι λίγο νωρίς. Είναι ακόμα, παιδιά, Σεπτέμβριο έχουμε. Είναι μετά το, δεν θα πω την ημερομηνία του δικαστηρίου, δεν χρειάζεται να το πούμε, αλλά είναι μετά το καινούριο έτος. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Μάρκος απέχει από όλο αυτό. Έχει διαλέξει έτσι μια στάση, έχει αποτραβηχτεί από όλο αυτό. Θα σου πω κάτι. Είχε πει ότι ήταν δικαστήριο. Είχε πάρει θέση τότε. Επειδή πήρα και για τα χρόνια πολλά για χθες, γιατί ο Μάρκος είχε τα γενέθλιά του και χρόνια πολλά να τον χαίρεται και ο Χαρούλης και η Έλενα, δεν θέλει, παιδιά, να ασχοληθεί. Και από κοντά τότε και που τον είδα, δεν θέλει. Παίρνει ενέργεια από το πράγμα έτσι κι αλλιώς. Δεν τον αφορά. Και να σας πω και κάτι, εντάξει, και δεν έχει και άδικο. Κατά καιρούς όλοι, και εγώ σαν δημοσιογράφος, όταν θα πάω να κάνω συνέντευξη, θα ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον Μάρκο Σεφερλή. Αυτό δηλαδή πια είναι και λίγο γραφικό, νομίζω. Όλοι του την πέφτουν γενικά. Άλλωστε ο ίδιος έχει πει, εδώ είμαι ανοιχτός, να με κρίνετε, να με σταυρώσετε και όλα αυτά. Και η απάντησή του είναι η επιτυχία που κάνει πάντα στα θέατρα. Πάμε να διαβάσουμε λίγο το τι είπε ακριβώς η Έλενα Κρήτα. Ναι. Αγαπητέ κύριε, δώστε μου ένα λεπτάκι. Δεν έχω αυτό το κείμενο. Θα το διαβάσει άλλο γιατί δεν βλέπω μακριά, παιδιά. Εγώ. Έχω άλλο κείμενο. Δεν είναι αυτό το κείμενο που έχω εγώ. Αγαπητέ κύριε Σεφερλή, ακολουθεί τεντόπανο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές για ένα επεισόδιο του Παραπέντε. Είπε επιλέξει. Είχα σε ένα επεισόδιο τρανσφοβικά αστεία. Τότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιον άνθρωπο και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Καταλάβατε τώρα. Τι προσπαθώ να πω τόσο καιρό, κύριε Σεφερλή. Καταλάβατε τώρα γιατί δεν στέκει το επιχείρημά σας πως και εσείς σατηρίζετε ό,τι σατήριζαν και οι πάλι ποτέ ελληνικές ταινίες. Αυτές με τους ομοφιλόφιλους, τους υπέρβαρους, τους νάνους. Είδατε τι έγινε με το Big Brother. Ένας ολόκληρος κόσμος ξεσηκώθηκε και πέταξε τον τύπο κλωτσιδών από εκεί μέσα. Θα γινόταν αυτό πριν 10 χρόνια ή έστω 5. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, κύριε Σεφερλή. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Οι αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διεκδικήσεις για το φύλο, τη φυλή, τα χρώματα, την ηλικία, την εμφάνιση έχουν μαζικοποιηθεί. Δεν υπάρχει πια η ίδια ανοχή στα κακοποιητικά στερεότυπα. Εγώ, κύριε Σεφερλή, θα είμαι παρούσα στα ραντεβού μας στα δικαστήρια. Θα είμαι παρούσα για να πω αυτά που σας γράφω εδώ τώρα. Να τα πω στους δικαστές, να τα πω και να τα λέω και να τα ξαναλέω και ξανά και ξανά και ξανά σε όποιον έχει διάθεση να ακούσει. Να τα πω και σε εσάς, πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Σεφερλή. Ευτυχώς για τα πράγματα. Χαιρετισμούς, Έλενα Κρήτα. Να πούμε κιόλας ότι όλη αυτή η κόντρα ξεκίνησε όταν είχε ματαιωθεί η παράσταση που ήταν να κάνει ο Μάρκος Σεφερλής ακριβώς. Και τότε είχε γράψει το πρώτο κείμενο η κυρία Κρήτα και από εκεί ξεκίνησε όλη παιδιά, αυτή. Εμένα αυτό μου φαίνεται όλο λάθος. Δηλαδή είναι το... Δεν ξέρω, Βρεχάρη, και εσύ πώς το βλέπεις. Έλενα μου, εγώ αυτό που μπορώ να πω σε τίτλο είναι ότι η Έλενα Κρήτα ήθελε να πιάσει στο στόμα της τον Big Brother που δεν πήρε θέση. Ναι. Τη συνέντευξη με τα μηνύματα τα όμορφα που πέρασε ο Γιώργος Καπουτζίδης από τη συνέντευξή του. Πολύ σωστά. Και κάνει και ηθικά μαθήματα στο Μάρκο Σεφερλή. Είναι νομίζω για την Έλενα Κρήτα και έτσι όπως μας έχει συνηθίσει που δεν φοβάται να αντιδρά και να λέει τη γνώμη της δημόσια, είναι λάθος αυτή η τοποθέτηση χρησιμοποιώντας άλλα επιχειρήματα
και κάνοντα σύσταση στον κύριο Σεφελή τι θα έπρεπε να προσέχει. Πυροδοτεί μια κατάσταση, βρε παιδιά. Δηλαδή, είναι, και είναι νομίζω η δεύτερη φορά που πυροδοτεί μια κατάσταση. Και να σα πω και κάτι. Δηλαδή, ο Αριστοφάνης που παίζεται στην Επίδαυρο και έχει τέτοια. Γιατί είχε. Η σάτυρα αυτό το πράγμα είναι. Και αυτό δηλαδή θα το κρίνουν. Να πω ότι η κυρία Κρήτα μας έχει συνηθίσει και έχει αυστηρή πένα. Ωστόσο, επειδή εγώ είμαι μεγάλος φαν του Σεφερλή, δηλώνω μεγάλος φαν του Μάρκου Σεφερλή, επειδή πήγα και στην παράστασή του την τελευταία, ουδέποτε ένιωσα τίποτα από όλα αυτά που αναφέρονται περί ρατσισμού για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Ίσα-ίσα που θεώρησα ότι τα σατιρίζει με έναν τρόπο δικό του, κωμικό που έχουμε συνηθίσει στο Μάρκο. Εγώ κρατώ, παιδιά, ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει τόσα χρόνια, ότι τώρα με τον κορονοϊό δεν σκέφτηκε καθόλου αν θα χάσει χρήματα, σκέφτηκε τις 70 οικογένειες και πήγε στο θέατρο, το άνοιξε το θέατρο με κόστος να μην βγάλει κέρδος από όλο αυτό το πράγμα. Και ότι αυτό που λέει και ο Μάρκος ουσιαστικά, και σε αυτό λίγο συμφωνώ, βρίζοντας εκείνον, βρίζει τους χιλιάδες, τα εκατομμύρια κόσμο που πάει και τον βλέπει. Τα μιλούνια κόσμου που λέει. Εδώ που τα λέμε είναι το μόνο θέατρο που είναι γεμάτο τώρα. Και έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που τώρα θα λυθεί το θέμα στα δικαστήρια, δεν χρειάζεται να ξανα. Παιδιά, ξεκίνησαν οι εκπομπές όλες, γίνεται συζήτηση. Ναι. Εγώ κρατώ, παιδιά, μια κριτική του Γιώργου Σόπουλου που είχε πει για τον Μάρκο Σεφερλή ότι είναι ισοφανικός και είναι μια κριτική η οποία είναι συγκλονιστική. Θέλετε να σας πω παρακάτω για να το προχωρήσουμε λίγο το θέμα. Ναι, να πάμε σε ένα Σάκη Ρουβά, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη στην Καθημερινή και αποκάλυψε ότι ήταν βαριά δυσλεκτικός και έκανε έτσι μια εκβαθέων, θα πω, εξομολόγηση για Σάκη Ρουβά. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είπε στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Σ' αγαπώ, καρδιά μου. Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε στην εφημερίδα Καθημερινή για τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα του βήματα. Μικρός θέλω να γίνω αστροναύτης, αλήθεια σας λέω. Αλλά αν δεν είσαι άριστος μαθητής, αστροναύτης δεν γίνεσαι. Εγώ ήμουν βαριά δυσλεκτικός. Τότε δεν μιλούσε κανείς για δυσλεξία και έπεφτε πολύ ξύλο. Ξύλο με χάρακα μέχρι την έκτη δημοτικού. Πιο οδυνηρό ήταν το τράβηγμα του δασκάλου από τη Φαβορίτα. Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε τι νιώθει όταν ακούει τα πρώτα του τραγούδια, όπως το «Έλα μου» με τον στίχο «Θα σου κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας». Στους δίσκους μου είχα και πιο σοβαρά τραγούδια, όμως δεν απασχόλησαν το κοινό. Υπάρχει μια αιμονία από κάποιους που στέκονται μόνο σε αυτά που τους εξυπηρετούν. Καθένας βλέπει σε μένα αυτό που θέλει να δει και να συντονιστεί. Άλλος βλέπει ένα καλό παιδί, άλλος έναν αλήτη, άλλος έναν διάτοντα αστέρα. Διάβαζα στα περιοδικά ότι ήμουν ένας κομίτης που μας δείχνει το γυμνασμένο του σώμα κτλ. Τότε υπήρχε ένα έντονο δίπολο. Είχα τα κοριτσάκια που ούρλιαζαν και έσχιζαν τα ρούχα τους. Είχα όμως και τα αγόρια που μου πετούσαν πέτρες και ξηράφια, όπως συνέβη σε συναυλία στα Βοτσαλάκια στον Πειραιά. Εντάξει, παιδιά. Λέμε και τα δικά μας. Ασυγκράτητη. Μου έκανε και μου άρεσε αυτό που είπε και ο Σάκης Ρουβάς, ότι ο καθένας βλέποντάς με παίρνει και αυτό που θέλει και συντονίζεται αναλόγως με αυτό που έχει ανάγκη. Έχει ζήσει και κορίτσια να του σκίσουν τα ρούχα και ανθρώπους στο παρελθόν που του πετούσαν. Ο απόλυτο στάρ της δεκαετίας 90 και τώρα απλά αυτά που ζούσε τότε ο Σάκης και έτσι όπως είχε χτιστεί αυτός ο μύθος που ήταν δύσκολο να τον πλησιάσεις, δεν έβγαινε ποτέ να μιλήσει, υπήρχε ένας ψινάκης για τα πάντα από πίσω. Το συζητήσατε το χάρη μου και ήταν ακριβώς και κάτι που είχε κάνει εντύπωση και στην Ελένη, η απλότητα που έχει τώρα πλέον, κάτι το οποίο δεν είχε παλαιότερα. Δεν πάντα την είχε. Απλά ο Ηλίας δεν του επέτρεπε. Όταν τον έβρισκες όμως το μόνο του το Σάκη, πάντα ήταν απλός. Δια μιλάει, είναι ευγενέστατος, έχει χιούμορ. Δια δεν είχε τύχει να βρεθούμε. Θέλω να πω ότι οι μεγάλοι stars σαν το Σάκη Ρουβά είναι πολύ ωραίο να δίνουν τέτοιου είδους συνεντεύξεις γιατί πραγματικά αποτελούν και παραδείγματα. Παραδείγματα για όλους. Έχουμε νομίζω ένα. Μια ανατελεία πριν από τη σύνδεσή μας. Έχουμε μια εκτακτή είδηση. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Με εντολή του Πρωθυπουργού, στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότι Μεταράκη, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα, οι οποίοι μετά την επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στη Μυτιλίνη. Ενδιαμέσως, στις 1 το μεσημέρι, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, θα ενημερώσει τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και τους ανταποκριτές ξένου τύπου. Ευχαριστώ. Τι θα γίνει με όλους αυτούς που δεν έχουν που να μείνουν απόψε? Θα ενημερωθείτε στις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
βρέθηκαν πάνω από 10.000 άτομα εκτός. Είναι έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου. Ναι, είναι έκτακτη σύσκεψη γιατί μπορεί αυτή η κατάσταση, όπως διαβάζουμε, συμμόρια να πάρει ανεξέλεκτες καταστάσεις, γιατί είχαμε και πολλά κρούσματα θετικών. Ήταν 35 τα κρούσματα. Θα δούμε και μετά. Έχει πληροφορήσει η Λίγα Αρβανίτη. Θα μας τα πει και μετά. 35 κρούσματα. Έγινε μάχη μεταξύ των πρεσβεστών, των αρχών και των μεταναστών. Έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές, παιδιά. Οι θετικοί, αυτοί 35, δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Έχουν φύγει. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο. Έχουν διαφύγει σε βουνά, έχουν διαφύγει μέσα στην πόλη. Θα μάθουμε και μετά τη συμβία. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα τη δει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πλέον η Λέσβος και η Μόρια εκεί. Και κάνουμε το σταυρό μας όλοι να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού, γιατί μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Ωστόσο, να καταλήξει. Ωστόσο, να πούμε ότι στη Μυτιλίνη υπάρχει και πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ναι, 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 ναι. Έχουν δύο πυρκαγιές μεγάλες, έχουν να παλέψουν και με αυτό οι άνθρωποι κάτοικοι της Μυτιλίνης. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, ποτέ μην ξεχνάτε τα δύο δώρα που δίνει εδώ το καλοκαίρι Νότ. Τα δύο πολύ ωραία δώρα αυτά που όλοι θα θέλαμε να έχουμε. Το Daytona, το Edison, το νούμερο ένα ηλεκτρικό σκούτερ. Αυτό το πανέμορφο σκούτερ από την Gorgolis ΑΕ με ηλεκτροκινητήρα Bosch. Ένα πολύ οικονομικό σκούτερ, μόλις με 33 λεπτά του ευρώ. Στα 100 χιλιόμετρα, ένα σκούτερ που όλοι θέλαμε να είχαμε και μπορείτε να έχετε κι εσείς με ένα μήνυμα ή με ένα τηλεφώνημα εδώ, στο καλοκαίρι Νότ. Και επίσης, με το ίδιο μήνυμα ή τηλεφώνημα, διεκδικείτε το Ford Puma, την έκδοση Titanium, αυτό το αυτοκίνητο με δερμάτινα φινιρίσματα στο εσωτερικό του, ένα αυτοκίνητο με ωσφυγική υποστήριξη στα καθίσματά του, τα οποία κάνουν και μασάζ, ένα δώρο αξίας 21.300 ευρώ, αυτό το κόσμημα, αυτό το στολίδι των 1.000 κυβικών και των 125 αλόγων. Μπείτε στο διαγωνισμό, διεκδικήστε αυτά δύο δώρα, πάμε σε break και επιστρέφουμε με πάρα πάρα πολλά νέα. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανείς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι. Εντάξει, δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να χορέψουμε τόσο πολύ. Έχουμε... Είμαστε εδώ με την Ειρήνη Αρβανίτη, η οποία έχει να μας πει όλα τα νέα. Ακριβώς, λοιπόν, να πούμε ότι το πρωί κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτους ανάγκης η Λέσβος, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ νωρίτερα. Βλέπουμε αυτή και πλάνα στιγμή... από τους εικόνες μας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι διεξάγεται η διπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, την πύρινη κόλαση που ξέσπασε, λοιπόν, χθες μετά τα μεσάνυχτα στη μεταναστευτική δομή της Μόριας. Όλα να πούμε ότι ξεκίνησαν πώς. Βρέθηκαν 35 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Έπρεπε λοιπόν τα μέτρα να ληφθούν άμεσα, δηλαδή να απομακρυνθούν οι 35 από τη δομή οι οικογένειές τους, αλλά και οι επαφές τους. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα, όπως λέγεται, να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις μεταξύ τους. Υπήρξαν κάποιοι διαξηφισμοί, υπήρξαν κάποιες φωτιές. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Πέτσας νωρίτερα στην ΕΡΤ, ερευνούν ακόμα και το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν τα σενάρια. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη μάχη με τους πυροσβέστες και γενικότερα με τις αρχές και τους πρόσφυγες. Το θέμα λοιπόν που λες τώρα πολύ σωστά, Εντεοκλή μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ασαφές, και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα, το πού βρίσκονται τα 35 κρούσματα τα θετικά στον κορονοϊό. Διότι μετά από όλη αυτή τη συμπλοκή που έγινε, υπήρξαν άνθρωποι που αρχικά, όταν είδαν ότι δεν απομακρύνονται οι 35 άνθρωποι που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, δεν θέλησαν να φύγουν από τη δομή, άρχισαν να παίρνουν τους δρόμους προς τα βουνά, να φεύγουν, να απομακρύνονται, φοβούμενοι να μην έρθουν σε επαφή μαζί τους, να μην κολλήσουν. Την ίδια στιγμή λοιπόν έφυγαν όμως και αυτοί από τη δομή. Οπότε αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι τρεις διμερείες στο ΜΑΤ ταξιδεύουν προς το νησί, έφυγαν από την Ελευσίνα με στρατιωτικά αεροσκάφη. Περιμένουμε να δούμε όλες τις εξελίξεις, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση τα μέτρα που θα λάβει από εδώ και στο εξής. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Πολύ νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος μίλησε και είπε ότι είναι τεράστια η καταστροφή. Μιλάμε για ολική καταστροφή στον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Η καταστροφή είναι τεράστια. Για να πούμε ότι έχουν γίνει και 1.000 τεστ, τα οποία περιμένουμε σήμερα τις απαντήσεις. Και ο φόβος που μεγαλώνει. Η κατάσταση μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Μεγαλώνει ο φόβος για το που έχουν πάει αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν πάει και μέσα στην πόλη, έχουν φύγει και κάποιοι στα βουνά. Και να ακόμα περισσότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν όμως και άλλες εξελίξεις για τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι? Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στο εμβόλιο. Λοιπόν, υπάρχει προσωρινή αναστολή των ερευνών για το εμβόλιο της AstraZeneca.
και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, βρέθηκε λοιπόν ότι υπήρχε μία ανεπιθύμητη ενέργεια σε έναν ασθενή, ο οποίος εθελοντικά πήγε εκεί για να γίνουν δοκιμασίες. Δεν αναφέρεται τι ακριβώς ήταν το πρόβλημα που παρουσίασε, ούτε σε ποια κλινική βρίσκεται ο άνθρωπος. Απλά, όπως είπε λοιπόν, χαρακτηριστικό εκπρόσωπος της εταιρείας, είναι μία τυπική διαδικασία αναθεώρησης της εταιρείας. Έπρεπε λοιπόν να πάυσει όλο αυτό για να δουν και να ξεκινήσουν εκ νέου τις διαδικασίες. Θέλω να πούμε και σε αυτό το σημείο, αν θέλετε κιόλας, πόσα είναι τα κρούσματα. Ανέβηκε κι άλλο. Φυσικά και θέλουμε να μάθουμε. Τα κρούσματα λοιπόν χθες ήταν 169, αλλά ανέβηκε δυστυχώς η λίστα των νεκρών. Φτάσαμε στους 291. Οι διασωληνωμένοι είναι στους 42. Κρίμα, πολύ κρίμα. Ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πολύ. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θέλουμε να τις μάθουμε και εμείς και ο κόσμος σίγουρα. Εγώ πιστεύω θα έχουμε και άλλες εξελίξεις τώρα. Θα τις περιμένουμε τις εξελίξεις. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα γίνει στη Μόρια. Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Επιστρέφουμε σε εσάς. Είναι εξελίξεις που τρέχουν. Πρέπει να τις συζητήσουμε, πρέπει να τις αναφέρουμε. Ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ και εμείς και ο κόσμος, γιατί και εμείς σε αυτήν την κοινωνία ζούμε. Συζητάμε εδώ άλλα πράγματα, αλλά στην κοινωνία που ζούμε γίνονται. Παιδιά, η χρονιά που έρχεται δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και βλέπουμε και τα πολιτικά θέματα που έχουν προκύψει, τα ελληνοτουρκικά. Το θέμα του κορονοϊού που δεν λέει να κοπάσει. Και μακάρι και κάνουμε το σαυρό μας όλοι να έχουμε την υγειά μας στα σπίτια μας, να είμαστε καλά ώστε και να ενημερώνει το κόσμος και να περνάμε καλά και να χαμογελάμε και να έχουμε και τις όμορφες χαλαρίες. Έτσι ακριβώς είναι. Ας αλλάξουμε κλίμα. Να πάμε σε μια συνέντευξη. Καλά, έχει έρθει η Κωνσταντίνα. Να την καλωσορίσουμε σήμερα. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλώς σας βρήκα. Χαμογελαστή πάντα, όμορφη. Σε ομορφιές, εννοείται, πάντα. Λοιπόν, πάμε σε μια συνέντευξη του Αναστάσιου, του Κολοβού, του εξαιρετικού αυτού ηθοποιού, που έχει έτσι μια ιδιαίτερη εσάνς, ο οποίος μας παραχώρησε συνέντευξη και μεταξύ άλλων μιλάει για τη σειρά «Έλα στη θέση μου». Για παρακολουθήστε και αμέσως μετά το συζητάμε εδώ. Φυσικά τη συνέντευξη την έδωσε στο μαράκι μας, τη Μαρία Ζαφύρη. Εξαιρετική η Μαρία Ζαφύρη. Ένας ρόλος που στην αρχή στο «Έλα στη θέση μου» ξεκίνησε σαν πιο guest, να το πω. Και αγαπήθηκε και όχι μόνο καθιερώθηκε, είναι ένας από τους πρωταγωνιστικούς. Ναι, μπήκα για 10-15 επεισόδια. Τότε ήμουνα και στην Κίμη συνέβεια και με πήρε τηλέφωνο ένας διευθυντής παραγωγής. Μου λέει είναι 10 επεισόδια. Τέλος πάντων, λέω εντάξει, τα βρήκαμε στο οικονομικό και σε αυτά και ξεκινάω. Δεν μου πήγαινε το μυαλό ούτε καν. Δηλαδή, θα είμαι εδώ τώρα πέντε σεζόν. Καλά, ο ξαδερφούλης σου θάσκαγε που ήθελε να κάνει αλυσίδα σουβλάσης. Όπως και να το κάνεις, το ζουβλάκι είναι άλλο όνομα. Ε. Ζουβλάκι! Ζουβλάκι by Μάκη! Τι θα δούμε από τον Μάκη αυτή τη σεζόν? Δυστυχώς θα περάσει έτσι μια φτώχεια ο Μάκαρος με τη γυναίκα του, θα ζήσει την κρίση έτσι πιο πολύ. Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την έπαυλη, αυτό ξέρω, γιατί χάνει το μαρούλι που λέει και ο Μάκης η Σίλβια και αναγκάζονται, στην αρχή μένουν σε ένα παράσπιτο και στην έπαυλη, γιατί μπαίνει η κέντρα η γυναίκα του κόνσουλου δυναμικά και μετά τους διώχνει και από το παράσπιτο της έπαυλης και λοιπόν από το μηδέν πάλι. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι μασάει τώρα ο Μάκης, τα έχει ζήσει αυτά. Άμα ξεκινήσεις με ζούβα, θα ρημάρεις με γούβα ή με βρούβα ή με κλούβα. Μου είπες νωρίτερα ότι όταν σε πήραν για το ρόλο βρισκόσουν στην Κίμη. Μόνιμα έμενε στην Κίμη. Στην Κίμη είναι η μαμά από Κίμη και είχα beach bar, είχα ένα beach bar τις τέσσερις χοντρές. Κάλτ έτσι, πιτσόπαρο. Άρα αυτό το κάνεις παράλληλα με το επάγγελμα του ηθοποιού. Είμαι και τρελός, δηλαδή θα προτιμούσα την παραλία, ξέρω από μια περιοδία. Ξέρεις, είμαι και δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά, είμαι με το ένα πόδι συνήθως και μέσα μου δηλαδή αισθάνομαι ότι αν αύριο έτσι θα είμαι τρελός, μπορεί να πάω σε ένα μοργό και να γίνω ψαράς. Δεν έχω καμία ιδιαίτερη, ξέρεις, ματαιοδοξία ότι θα πεθάνω πάνω στο σανίδι και είναι μια δουλειά η οποία σίγουρα με ευχαριστεί, παρά της πανεπιστήμιο για αυτήν, αλλά από την άλλη, εντάξει, δεν ζω, δεν είναι το οξυγόνο μου που λένε κάποιοι και γελάω, όχι, δεν μπορώ χωρίς το θέατρο, μια χαρά μπορώ. Είδα στα social media ότι είσαι αρκετά ενεργός και σχολιάζεις διάφορα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Η τελευταία σου ανάρτηση ήταν για αυτό που συνέβη με το Big Brother. Από τη στιγμή που μπαίνεις στα social media, τι γίνεται, δηλαδή τι να κάνεις, κάθε μέρα να βγάζεις μια selfie, να δεις φάτσα σου για χιλιοστή, εκατομμυριοστή φορά. Και εντάξει, κάντο και αυτό, αλλά είναι και λίγο sick, είναι λίγο άρρωστο, ρε παιδί. Βλέπω ότι λίγο ότι πάμε μαζί σαν κοινωνία, σαν ομάδα, σαν σύνολο να είμαστε λίγο να έχουμε μια πολιτική χρειά, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Τώρα όσο για το τύπο, ναι, στην αρχή είχα πολύ θυμό με αυτό που είπε. Μετά, ξέρεις, σου φεύγει λίγο ο θυμός και σκέφτεσαι έτσι πιο όρημα και λες ότι είναι προϊόν.
μια μηχανή το έχει βγάλει για αυτό το προϊόν. Οπότε το να χτυπάς το προϊόν είναι λίγο πάλι, ξέρεις, δεν ξέρω, λίγο άκυρο. Το θέμα είναι η μηχανή τι βγάζει και πώς πολεμάμε τη μηχανή. Τώρα έφυγε αυτός από το παιχνίδι και έχουν μείνει άλλοι 10 μέσα ταλέποροι. Αναστάσιος Χολοβός, ο οποίος να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός ηθοποιός. Ο ρόλος του σαν Ζούβας στο «Έλα στη θέση μου» έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Και βλέπετε ότι εκτός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα σύριαλ που έχει αγαπήσει το κοινό, πόσοι δευτεραθλητές υπάρχουν και πόσοι ρόλοι που έρχονται μέσα από προσωπικότητες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον, τις γνωρίζουμε καλύτερα και έχουν και ταλέντο οι άνθρωποι. Και η προσωπική του ζωή, να προσθέσω εδώ πέρα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει μια πολύ ωραία σχέση με μια σύμβουλο ψυχικής υγείας, όπου κάνουν πολύ ωραίες συναρτήσεις ο ένας για τον άλλον και στο Instagram κτλ. Δεν μπορούσε να με σχολιάσει το συγκεκριμένο θέμα όταν τα έχεις με μια σύμβουλο ψυχικής υγείας, αν όχι άλλο. Ο οποίος να πούμε ότι έχει κάνει το ντεμπούτο του στη τηλεόραση σαν ηθοποιός το 2000 με μικρές συμμετοχές στο κλειδί. Καλή είσαι του Wikipedia, εσύ. Wikipedia, εγώ εδώ. Τα πάντα. Να σταθούμε και αυτό που είπε για τον Αλεξανδρίδη, ότι δεν φταίει το προϊόν. Φταίει και η μηχανή πολλές φορές, η μηχανή που το παράγει. Εντάξει, ρίχνει έτσι βέλη και στην παραγωγή που επέλεξε. Είναι χαρακτήρες που έχουμε στην κοινωνία μας, όλοι αυτοί που βλέπουμε μέσα στο Big Brother, κακά τα ψέματα. Ναι, απλά λες γιατί να πρέπει να το βλέπει, ξέρω εγώ, το βλέπουμε και στην. Να σας πάω ένα βήμα παρακάτω. Να μας πας. Τον Παύλο τον Παπαδόπουλο τον θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι. Και εγώ τον θυμάμαι γιατί τον βλέπουμε συνέχεια στο γυμναστήριο, παιδιά. Που... Μπράβο, γυμνάζεται πάρα πολύ. Συνέχεια και τον βλέπουμε. Είναι, μπράβο, είναι ο νικητής του δεύτερου. Οπότε μια πληροφορία που έχουμε είναι ότι γυμνάζεται. Γυμνάζεται, ναι, γυμναζόταν από πάντα, βλέπουμε εδώ πέρα και τα πλάνα του. Όπως βλέπουμε, είναι μαζί με τη Χριστιανά Κοχρατζή εκεί στην Παραλιούλα, κάνουν τις βολτίτσες τους και μέσα στη βόλτα και όλο αυτό, μεταξύ άλλων, μας είπε αν τελικά πήρε τα χρήματα από το έπαθλο, από το Power of Love. Είχε δημιουργηθεί και θέμα. Είχε δημιουργηθεί θέμα και υπάρχει πάντα σε αυτά τα παιχνίδια χρηματικό έπαθλο στο φινάλε τους. Επίσης, απαντά στην ερώτηση αν θα πήγαινε στο Big Brother ως παίκτης. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν να πηγαίνουν. Παύλος Παπαδόπουλος. Αυτό το βίντεο, παιδιά, η συνέντευξη έγινε πριν γίνει όλο αυτό με τον Αντώνη τον Αλεξανδρίδη. Φαντάζομαι, ναι. Ναι, πάντως πριν, θα τέριαζε μια τέτοια προσωπικότητα στο Big Brother. Θα συμφωνήσω με τον Χάρλεμ. Εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελε τώρα μετά από αυτό να μπει, να σας πω την αλήθεια. Για να δούμε τι είπε στη Χριστιανά Κοχλατζή. Ήσουν ο νικητής του δεύτερου κύκλου του Power of Love και κέρδισες πέρα από το έπαθλο το χρηματικό και μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Αυτό σου έκανε καλό, σε βοήθησε γενικότερα? Εννοείται, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ από όλο αυτό που έζησα. Πέρασα υπέροχα, δεν το μετανιώνω. Έχω ζήσει την αναγνωρισιμότητα του κόσμου, το απολαμβάνω, είναι υπέροχο, τους αγαπάω όλους και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που είχα τόσο καιρό και μέσα στο παιχνίδι και εκτός παιχνιδιού. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλο αυτό που έχω περάσει. Θυμάμαι πέρυσι που είχες πει ο ίδιος ότι περίμενες πώς και πώς να πάρεις το χρηματικό έπαθλο. Το πήρες επιτέλους? Είναι όλα τέλεια, είμαι ευχαριστημένος, όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Όλα είναι εντάξει, είμαι ευχαριστημένος από την παραγωγή, όλα στην ώρα τους. Τους ευχαριστώ πολύ για όλα, και την παραγωγή και το κανάλι. Και κοίταξε να δεις, όλα αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Όταν είσαι άπειρος στο κομμάτι αυτό, δεν μπορείς να ξέρεις πώς ακριβώς γίνονται. Μόλις, βέβαια, εγώ το κατάλαβα πολύ σύντομα αυτό, ότι θέλουν τον χρόνο τους και γίνονται όλα στην ώρα τους. Σωστά. Σου ανοίχθηκαν πόρτες, έκανες κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, ας πούμε. Σου έγινε κάποια πρόταση? Συζητήσεις γίνονται και όταν κάτι να ανακοινωθεί, να είσαι σίγουρη ότι θα είσαστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Σε ενδιαφέρει αυτός ο χώρος? Ενώ θα το κυνηγήσεις ή κοιτάς και άλλα πράγματα και δεν κρέμεσαι, που λένε, από αυτό? Προσπαθώ να κάνω και άλλα πράγματα. Μ' αρέσει να είμαι δραστήριος. Παρ' όλα αυτά, έκανα και ραδιόφωνο 3 μήνες. Έκανα μια εκπομπή 3 μέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε ακόμα και το ραδιόφωνο. Είδα την εμπειρία. Βέβαια, ότι μ' αρέσει η τηλεόραση, το έχω πει και θέλω να συνεχίσω και να το κάνω. Ισχύει. Αν σε παίρνανε για το Survivor, είσαι ένας αθλητικός τύπος, θα μπορούσες να πας στο Survivor, θα πήγαινε? Όλα είναι ανοιχτά. Σου έχουν κάνει πρόταση? Δεν ξέρουν ακόμα αν θα ξεκινήσει Survivor 4, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά όλα είναι ανοιχτά, είμαι άνθρωπος που έχω θέληση και το βλέπουμε. Τι δεν θα έκανες? Δεν θα έκανα θέατρο.
για τον Τάνο, τι γνώμη έχεις που έχει δοκιμάσει να κάνει βήματα στην υποκριτική? Λοιπόν, για τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα προσωπικά. Έχουμε κάνει βέβαια μια κουβέντα μέσα στα social media και αυτά. Τον σέβομαι. Αυτό που κάνει για μένα το κάνει καλά. Το κυνηγάει, έχει θέληση, προσπαθεί. Και εμένα μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιδιά που ξεκινάνε από κάτι και συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Διά είναι η εκρηκτική του φιγούρα και η προσωπικότητά του. Νομίζω ότι σε οποιοδήποτε παιχνίδι, reality, όπως θέλετε πείτε το, εγκλισμού, θα τέριαζε και τηλεοπτικά θα είχε να προσφέρει σε ένα reality. Αλλά, μια παρασύρηση που διακόπτω. Θα πήγαινε στο Big Brother, το είδαμε, οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το θέατρο μπορεί να θρηνήσει όμως, γιατί δεν θα ήθελε να πάει στο θέατρο. Είναι ασύλληπτο να βλέπεις. Εντάξει, έχει βήμα βέβαια και τιμά την εκπομπή που μιλάει, δεν το συζητάμε. Και από τη στιγμή που ερωτάτε, μπορεί να απαντήσει ό,τι θέλει ο καθένας και ο συγκεκριμένος από ο Παύλος. Αλλά δεν μπορεί, δηλαδή, όποιος βγαίνει μέσα από ένα reality να έχει απέτηση, ψευδέσθηση και επιθυμία ότι πρέπει να κάνει δική του εκπομπή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή πρόταση στον κινηματογράφο ή είμαι ανοιχτός για όλα. Δηλαδή, έχει αρχίσει και ισοπεδώνεται λίγο. Δεν είναι ότι έχει απέτηση. Νομίζω ότι απλά δείχνει ότι είναι ανοιχτός και ότι θα του άρεσε. Μέχρι να γίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, εκεί δεν αποσκοπεί. Νομίζω ότι αυτό θέλω να πω. Ότι απότερο σκοπό είναι να κάνει αναγνωρισιμότητα και να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα, με 3-4 reality που βγαίνουν κάθε χρόνο, είτε μουσικά είτε τέτοιου είδου. Που είναι περίπου 60-70 προσωπικότητες, όλοι πρέπει να μπουν. Δεν πρέπει κανένα. Στα κανάλια όμως γίνονται προτάσεις, τους κάνουν και υπάρχουν άνθρωποι που από αυτά. Τι παιδιά γίνονται. Είναι άνθρωποι που έχουν γίνει. Γιατί τα βγάζουν προς έξω. Πείτε μου πόσοι έχουν απασχοληθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ ο Ντάνος. Πρώτες φορές είναι ήδη σε εκπομπές τώρα. Θα σου πω κάτι, θα σας πω κάτι όμως. Το Power of Love 2 δεν είχε την απήχηση που είχε το νούμερο 1. Ναι. Γιατί το 1 εκ των πραγμάτων όλα τα παιδιά πάνω κάτω τα θυμόμαστε. Μα θυμάσαι ο Πάνος, ο Ζάρλας μαζί με την Στέλλα τη Μιζεράκη. Είχαν πάρει δική τους εκπομπή. Ή το Σοκράτη. Πολλά παιδιά γίνανε γνωστά από το Power of Love 1. Το 2, συγγνώμη, σε διακόπτω. Θα πω κάτι τελευταίο γιατί για τα χρήματα που είπε προηγουμένως. Ότι δεν γνώριζα, ήμουν άπειρος επειδή πήγε να χρεώσει την παραγωγή ότι δεν έδαινε τα χρήματα. Όλοι όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια ξέρουμε ότι κάνουν 6 μήνες για να δοθούν τα χρήματα στο δίκτυο. Το γράφει και το συμβόλαιο. Το γράφει και το συμβόλαιο. Και εμείς από το Survivor τόσο καιρό κάναμε. Δεν είναι σωστό από πριν να καθόμαστε να κάνουμε δηλώσεις ότι α, η παραγωγή δεν μου έχει δώσει ακόμα τα χρήματα ή να υπονοήσουμε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει. Σωστή τοποθέτηση για τα χρήματα, συμφωνώ. Στεναχωριέμαι που δεν θα κάνει θέατρο, θα θέλω να το δω γιατί είδα ότι έχει κάποιες υποκριτικές ικανότητες. Το βίντεο κλιπ στο οποίο συμμετείχε τη Γιούση. Εγώ να σου πω χάρη μου, πιστεύω ότι όσον αφορά το θέμα των προτάσεων. Αστεράκι μου σου το Αστεράκια μου. Όσον αφορά το θέμα των προτάσεων, πιστεύω ότι απλά δείχνουν στην αγορά και δίνουν μια ιδέα ότι παιδιά είμαι εδώ, δείτε με, είμαι ανοιχτό. Νομίζω ότι αυτό είναι όσον αφορά το θέμα των προτάσεων. Για όλοι το λένε αυτό. Όλοι το θέλουν. Σιγά με δεν είναι κλειστό, βέβαια. Όλοι το θέλουν. Ποιο δεν είναι ανοιχτό, παιδιά. Ποιο δεν είναι ανοιχτό. Είμαστε open. Είμαστε open. Ποιο δεν είναι ανοιχτό. Ποιο, πείτε μου. Πάμε λίγο στο Ζερό, σε μια υπέροχη συνέντευξη που μα έδωσε εδώ πέρα στο καλοκαίρι Νότ, ο οποίο μιλάει για τη νέα πορεία του συγκροτήματο των Βέγγα, έτσι. Και μιλάει και για τη σχέση που έχει με τη Μελίνα Μακρύ, η οποία έχει φύγει από εκεί. Έφυγε μακρύ και διαλύθηκαν. Δεν στέργεσε καμιά εκεί. Ούτε κουκουρίκι, ούτε. Μας λύνει όλες αυτές τις απορίες, χάρη μου. Για πάμε να δούμε τι μας είπε. Πρωί-πρωί σηκώνομαι από το κρεβάτι. Αμέσως νιώθω τρέχει κάτι. Ψάχνω γύρω να σε βρω, όμως τι να δω. Ένα σημείωμα στο ψυγείο. Αγαπημένη Βέγγας, θέλω να μου πείτε τι φάση βρισκόσαστε τώρα. Βέγγας. Η Βέγγας είναι σε μια φάση αναπροσαρμογών. Από τώρα και έπειτα η Βέγγας θα είναι πλέον δύο άτομα. Θα είμαι εγώ και ο DJ Earth. Και από εκεί πέρα θα κάνουμε συνεργασίες με διάφορους καλλιτέχνες, διότι η Κατερίνα πρόκειται να αποχωρήσει από το συγκρότημα. Έχει κάποια άλλα πλάνα δικά της και αυτά συζητήσαμε και συμφωνήσαμε για την αποχώρησή της, αλλά θεωρούμε ότι τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να αντικαταστήσουμε το τρίτο μέλος. Θα μείνουν τα δύο μέλη, η ραχοκοκαλιά του συγκροτήματος. Προς το παρόν βέβαια οι Βέγγας τίθονται σε δισκογραφική πάυση, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε κι εμείς οι υπόλοιποι τα solo projects μας. Η Μελίνα για ποιο λόγο έχει αποχωρήσει? Γιατί θέλει να εκφραστεί προσωπικά σε άλλο επίπεδο.
Αυτό. Δεν τσακωθήκαμε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, είμαστε ακόμα χρόνια. Και σήμερα πάρα πολύ αγαπημένοι. Και πάντα υπάρχει μια θέση στη Μελίνα στο συγκρότημα. Όποτε θέλεις να γυρίσει, γυρνάει. Ζεις μονάχα μια φορά και αυτό δεν αλλάζει κι όλο. Ο Νίκος Βέρτης ξεκίνησε κάτι άλλο. Ξεκίνησε τη νύχτα νωρίτερα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ναι, θεωρώ ότι έχει δίκιο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να βγει το βράδυ, αλλά λόγω του ότι έχει δουλειές την επόμενη μέρα ή έχει παιδιά, δεν μπορούν. Τώρα θα μπορούμε να έρθουμε όλοι. Ενώ τώρα. Η πλειοψηφία θα μπορεί να βγει. Θα μπορούμε να έρθουμε όλοι. Έμαθα ότι θα είσαι και σε ένα νέο σχήμα. Ναι, θα είμαστε με τον Γιώργο Δασκουλίδη και άλλους καλλιτέχνες πολύ δυνατούς. Και εμείς εμφανιζόμαστε σαν special guest να κάνουμε την έκπληξη εκεί πέρα. Να ένα πολύ ιδιαίτερο. Ένα πρόγραμμα που έχουμε συνηθίσει. Και ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει κι εμείς και ούτε ο κόσμος το έχει ξαναδεί. Οπότε αξίζει να περάσετε μια βόλτα. Βρέχει στο μυαλό μου εικόνες που πονάνε. Δεν μιλάμε πια συχνά και φοβάμαι. Σκέφτηκες ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να τα παρατήσεις? Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και να συνεχίσω να ασχολούμαι με τη μουσική στον ελεύθερο μου χρόνο. Ποιο είναι το άτομο που θα τρέξεις και θα το πεις πρώτο τα νέα? Τη σύντροφο, συγκάτοικο, αγαπημένη μου. Oh. Είμαστε μαζί 4 χρόνια τώρα και πραγματικά είναι ο άνθρωπος που ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ ανά πάσα στιγμή. Ακόμα και τις στιγμές που μπορεί να πάθω καμιά κατάρρευση κτλ. Είναι πάντα βράχος. Εκεί και έρχεται και μου κάνει συνέλθε και ισιώνω. Μάλιστα το 15 χίλια και 10. Κι ό,τι κι αν ζητήσει, I'm down for whatever. Κυκλοφορώ το πρώτο μου προσωπικό έργο, το οποίο λέγεται Μακόρο Κότο. Μακόρο Κότο σημαίνει συγχαρητήρια στη διάλεκτο Σόνα της Ζιμπάμπουε. Και είναι ένας συνδυασμός Afrobeat με ελληνικό στίχο. Και το έχω ονομάσει τον πρώτο Afro-Greek τραγούδι στην Ευρώπη. Παιδιά, η Vegas ήταν ένα συγκρότημα με πολύ μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Ήταν. Ο Ζερό, ο Γιάννης και η Μελίνα που ήταν έτσι, η φωνή του γκρουπ. Και όταν βγήκε η είδηση, εγώ ήξερα βέβαια από πριν ότι θα διαλυθεί το συγκρότημα, ότι η Μελίνα θέλει να φύγει, να κάνει κάτι δικό της, τελείως διαφορετικό. Μου προξένησε έτσι, εντάξει, ένιωσε πολύ στενάχωρα. Γιατί τους είχες μάθει έτσι. Τους είχα μάθει έτσι και ένιωθα ότι η Μελίνα είναι αυτό. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ένιωθε η κοπέλα και το ένιωθε η ίδια. Συνήθως βέβαια ξέρουμε ότι αυτά τα συγκροτήματα κάποια στιγμή οι frontman ή οι γυναίκες που ηγούνται. Σολάρουν. Είναι φυσιολογικό μετά από μια μεγάλη επιτυχία να θέλουν να δοκιμαστούν και σε άλλα πράγματα. Βλέπε One, βλέπε ότι ακόμη και οι μέλισσες έχουν συρρυκνωθεί, αλλά κρατάνε την ονομασία ως μέλισσες με τον Χρυσό και άλλα δύο άτομα. Πάντως να πούμε ότι ξεκίνησαν καλά οι Vegas στο μαγαζί που, στο Bodega που εμφανίζονται και είναι το πρώτο μαγαζί που λειτουργεί με ωράριο 8 με 12 για τη φετινή σεζόν. Και είναι, ξέρεις, όλοι είχαν την απορία, γιατί πάντα την έχουν την απορία όταν διαλύονται τα συγκροτήματα, αν έχουν σχέσεις καλές, αν έχουν μαλώσει με τον Χρυσό και όλα αυτά. Ξέρω ότι οι σχέσεις τους, όπως το είπε έτσι και ο Ζερό, είναι πάρα πολύ καλές με τη Μελίνα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά αμέσως. Μας έρχεται ένα παιδί φρέσκο, μια φωνάρα, ένας κούκλος, φίλος μας, ο Άρης ο Μακρύς. Πάμε στη διαφημίση και ερχόμαστε. Αργυριάδου, θα γίνει τη Θεσσαλονικιά θα γίνει εδώ πέρα. Θεσσαλονικιά στο κάγκελ. Ότι τα ακούω τραγούδια και ξεκινάω κι εγώ και ας με λένε τρελή και βλέπω τον εαυτό μου στο μόνιτρο και λέω ο Παγιοκλή, μαζέψου λίγο αγόρι μου. Κάτι πάει λάθος. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η Κωνσταντίνα και έχει όλα τα νέα από τα social. Εννοείται. Για πάμε. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Εγώ βλέπω ήδη τον Άρη Μακρύ. Καλώς ήρθες. Σε προβάλλει εκεί από το βάθος. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Άρη, θα τα πούμε.
Για λοιπόν, πες. Θα ξεκινήσουμε με τα γενέθλια του Μάρκου Σεφερλή. Όπως είπαμε χθες, θυμάστε που είχε τα γενέθλια και σας το είπα χθες. Λοιπόν, του κάνανε έκπληξη το βράδυ οι συνεργάτες του. Είχαν παράσταση χθες. Είχαν παράσταση. Διακόψαν λοιπόν ξαφνικά την παράσταση. Ανέβηκε ο γιος του, ο Χάρης, επάνω με μία τούρτα. Ήταν φυσικά και η γυναίκα του, Έλενα Τσαβαλιά. Όλοι οι συνεργάτες από το θέατρο. Δείτε τι του ετοίμασαν. Εγώ να ξέρετε ότι με βάση τα γενέθλια, γιατί και όταν είχε γενέθλια η Έλενα πάλι είχαν κόψει τούρτα, με βάση οπότε έχουν γενέθλια, κλείνω και το εισιτήριό μου στο θέατρο. Στην παράσταση, ναι. Γιατί περιμένω να πάρω ένα κομμάτι από την τούρτα. Δεν θα βρεθώ εκεί, οι γενέθλια θα έχουν, θα πάρουμε και κανένα κομμάτι κι εμείς. Πριν μου πείτε οτιδήποτε, να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη Νικολά που μας βοήθησε με τα πλάνα που ήταν εκεί και είναι και προσωπικός φίλος του Μάρκου και δικός μας συνάδελφος. Και μετά από αυτό, αφού τελείωσε την παράσταση και όλα αυτά, του ετοίμασαν, κάναν ένα έτσι μικρό πάρτι. Μεταξύ τους, μόνο οι ηθοποιοί φορέσανε τα καπέλα τους και κάνανε ένα μικρό πάρτι. Και εκεί ο Μάρκος ήθελε να τους ευχαριστήσει, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έτσι έβγαλε ένα μικρό μονόλογο, θα το πω εγώ, για τους συνεργάτες του και πολύ συγκινημένος. Αγαπιούνται πολύ. Αγαπιούνται πολύ και συνεργάζονται πάρα πολλά χρόνια. Δείτε τι είπε. Πολλοί που είστε σήμερα όλοι εδώ, κάτι παραπάνω από συνεργάτες, φίλοι, αδέρφια, συγγενείς πια, μετά από τόσα χρόνια και. Το ότι είστε όλοι εδώ και από ό,τι βλέπω έχετε ετοιμάσει και φαγητά και μπαλόνια και ποτά, θα το ξενυχτήσουμε. Εντάξει, εδώ μπορούμε, επιτρέπετε, είναι ιδιωτικός χώρος, είμαστε μεταξύ μας πια, μια μεγάλη οικογένεια. Μακάρι να είμαστε έτσι. Ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος με όλους, να βάλω μια νοτελεία, έχουμε έκτακτη είδηση, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί. Τα βλέμματα όλων μας είναι στραμμένα στη Μόρια, στο τι θα γίνει και σε περιμένουμε όλες τις αποφάσεις που θα πάρθουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς όμως εδώ συνεχίζουμε κανονικά, συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Πορφύρη. Βεβαίως. Μας έχει φτιάξει σήμερα μια εξαιρετική συνταγή. Εξαιρετική συνταγή, θα προσπαθήσω να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, βαραίνοντάς σας εσάς σε κιλά. Γιατί έχω φτιάξει κεμπάπ, τα οποία θα τα σερβίρω με γιαούρτι και πίτες. Έχω κάνει μια τρομερή σάλτσα που συνοδεύει τα κεμπάπ, που είναι με γιαούρτι και ντομάτα. Αυτή η σάλτσα πρέπει να τη δείτε, δεν χάνει, είναι η πεμπτουσία του κεμπάπ και όσοι την έχετε δει κάπου αλλού ή σε κάποιο άλλη εκπομπή ή κάπου την διαβάσατε, δεν είναι καμία σχέση με αυτό που θα σας δείξω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η σωστή σάλτσα για κεμπάπ. Γιώργο, πιτάκια βλέπω, πίτες βλέπω, πίτες βλέπω, σάλτσα βλέπω, τα κεμπάπ τα βλέπω. Καυτερή πιπεριά, έτσι. Εδώ, τι είναι, εδώ είναι αυγά, γιατί κάποιος που δεν θέλει να φάει κρέας. Δεν θέλει να φάει κεμπάπ. Δεν μπορώ να τον πείσω να φάει κρέας. Έχω φτιάξει και αυγά τηγανιτά και έχω βάλει και τις σάλτσες και όλα τα μπαχαρικά που χρησιμοποιήσαμε και για τον κεμπάπ. Και είναι νομίζω και μια εξαιρετική πρόταση. Μπράβο, Γιώργο, για τους ανθρώπους που θέλουν κρέας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να βάλω τα γάντια μου, να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για να είστε κι εσείς σε θέση να φτιάξετε αυτά τα νόστιμα λαχταριστά κεμπάπ. Για σήμερα, 300 γραμμάρια μοσχάρι κυμά και 100 γραμμάρια αρνί. Είναι προαιρετικό το αρνί, αλλά για να κάνετε ένα σωστό κεμπάπ πρέπει να έχει και αρνί. Αλλιώς βάλετε χοιρινό. Έτσι. Θέλουμε τη γεύση λίγο αυτή, δηλαδή. Έχει την αρνίλα, τη λιπαρότητα ακριβώς. Έχει μοσχάρι, με κάτι το ανατεύεις. Όλο αυτό, θα φτιάξουμε ένα μείγμα και θα ρίξουμε μέσα περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού. Παπρικά, γλυκιά. Κίμινο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Παπρικά. Βεβαίως. Βάλτε μπαχαρικά. Παίξτε, την είπα πριν. Όχι, είπες πάπρικα, αλλά γλυκιά λέει καπνιστή. Γιατί βάζω γλυκιά. Καπνιστή γι' αυτό. Και εγώ καπνιστή βάζω στο κρέας. Ναι, δεν παίζει τόσο πολύ με αυτό. Δοκίμασε το μια άλλη φορά. Απλά παίξτε με τα μπαχαρικά που έχετε στο τουλάπι σας, είναι σημαντικό. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας για να δώσει τη γλυκάδα και μία πολύ ωραία υφή στο κεμπάπ. Θα το φουσκώσω εισαγωγικά και θα βάλω ένα με δύο ασπράδια αυγού για το ίδιο ακριβώς λόγο. Και αυτή η τέλεια σάλτσα που θα φτιάξουμε με τις ντομάτες και το γιαούρτι θέλει μόνο δύο ντομάτες, κομμένες στα τέσσερα, όχι τριμμένες, συγγνώμη, έχω κάνει εγώ λάθος, κομμένες στα τέσσερα. Πειραζγίνονται αυτά, Γιώργο μου. Και γιαούρτι. Και γιαούρτι. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα τέλειο μεσημεριανό, ένα τέλειο γεύμα και για οτιδήποτε. Και βεβαίως, πριν κοιμηθείς. Ό,τι μπαχαρικό έχει μείνει από τα προηγούμενα, τα βάζουμε και αυτά μέσα στη σάλτσα. Πάμε να δούμε τώρα βήμα-βήμα. Πάμε βήμα-βήμα. Έχω βάλει εδώ το κυμά μου και θα βάλω το κύμινο, την πάπρικα,
και λίγο μπαχάρι. Τρεις κουταλίτσες με τρεις αγώνες. Βάλε, βάλε και τέσσερις. Όσο πάει. Λίγο ελαιόλαδο. Ίσα ίσα για να το καταφέρουμε να το πλάσουμε πιο ωραία. Και τι το πελτέ. Ο πελτές είναι το σημείο κλειδί της συνταγής για το κιμπάπ. Οπότε στο κιμπάπ δεν μπαίνει κρεμμυδάκι. Όχι, δεν βάζουμε τίποτα. Δεν έχω βάλει πουθενά κρεμμύδι. Ούτε καν στη σάλτσα ντομάτας. Δεν θες να το κάνεις πιο βαρύ. Δεν χρειάζεται. Πίστεψαμε, τώρα το κοιμάσαν οι περισσότεροι. Αν κάποιος κατάλαβε ότι δεν είχε κρεμμύδι, να έρθει τώρα να μου το πει. Γιώργο Πορφύρη, δεν έβαλες κρεμμύδι. Να μας δώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δώσει εδώ στο συνεργείο όλοι εδώ πέρα. Φωνάζουν το όνομά μου. Λοιπόν, ανακατεύεις. Ανακατεύω, ξεκινάω. Σιγά σιγά, ναι. Έχω βάλει εγώ να ζεσταίνετε το τηγανάκι μου. Πάρτε τις ντομάτες σας. Μέχρι κάποιος να σας βοηθήσει, όπως εγώ αυτή τη στιγμή έχω την τύχη να έχω τον Ετεοκλή και την Ερήνη δίπλα μου. Εγώ μεγάλη βοήθεια. Πάρτε τις ντοματούλες. Παίξτε με το φαγητό σας. Κόψτε τις τέσσερα. Ορίστε. Πάπρικα έβαλες, ε. Γλυκιά, γλυκιά ή καπνιστή. Καπνιστή και γλυκιά. Γενικά, ό,τι πάπρικα έχετε, βάλει την. Τώρα, καυτερή δεν χρειάζεται. Βάζει την ντομάτα έτσι. Ακριβώς. Βάλει την ντομάτα να ψηθεί σε ένα σχαροτήγανο. Μια δεν έχετε σχαροτήγανο, βάλτε το εσείς όπου θέλετε. Να ρωτήσω, σε άλλο σκέπο. Δεν βάζει ντοματίνη. Δεν χρειάζεται τώρα ντοματίνη. Θέλουμε ντομάτα για να πάμε λίγο παραδοσιακά. Να πάμε παραδοσιακά. Αυτή είναι και παραδοσιακό άντρα ο Γιώργος και παραδοσιακό μαγείρε. Εννοείται. Θα τι ψήσετε και κοιτάξτε λίγο πώ θα γίνει η ντομάτα. Θέλω να το δούμε δηλαδή. Θα πάρει τη σχαριά, θα γίνει κάπως έτσι. Έχει μαλακώσει. Δηλαδή. Στα 2 με 3 λεπτάκια, αν είναι δυνατή φωτιά. Και κοιτάξτε αυτό, άμα το πιέσω, γίνεται σάλτσα. Γίνεται κατευθείαν σάλτσα ντομάτας. Κοιτάξτε, είναι καταπληκτικό. Το κοιμά τον έχω κάνει κοιμά. Εσύ είναι καλά. Να τα φτιάξω, να πλάσω. Ναι, ναι, πλάσε 2-3 κεφτεδάκια. Λίγο μακρουλό να είναι. Σαν ένα. Σαν ένα σκεφτέ. Δεν μπορώ να εκφραστώ και λένε δίπλα μου εδώ πέρα. Μακρουλό, ναι, εντάξει. Γιατί πια. Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Λοιπόν, πατάω εδώ τις ντομάτες μου και κοιτάξτε. Δεν μπορώ, παιδιά, έχω κάνει νύχια. Πώς γιώσανε. Πώς γιώσανε και πόσο ωραία έχουν γίνει. Σε αυτό το σημείο θα βάλω λίγη ακόμα πάπρικα που περίσεψα τη μαρινάδα μου. Πιο πολύ, όχι για τη γεύση, για να αποκτήσει ωραίο κόκκινο χρώμα. Και βάλε το μπαχάρι, όπως βλέπετε. Δεν χρειάστηκε να βάλω ούτε κρεμμύδι, ούτε σκόρδο, ούτε τίποτα. Γιατί τώρα που θα δοκιμάσει έτσι, όπως βάλω και το αλάτι μου, βεβαίως, λίγο αλάτι. Πάρε το κουταλάκι, Ελένη, για να δοκιμάσει ότι μόνο με αυτά τα πράγματα που έκανα, μόνο με αυτή την κίνηση που έκανα, δοκίμασε να δεις. Δεν καίει. Όχι, όχι, δεν καίει. Πώς να καίει. Ξέρω ότι έχεις κάνει εδώ πέρα. Έχω φτιάξει ήδη μια τέλεια σάλτσα. Οπότε, σε αυτή τη σάλτσα. Α, θέλω κι άλλο. Άμα βάλετε λίγο γιαουρτάκι, κοιτάξτε το λίγο. Άμα βάλουμε λίγο γιαούρτι σε αυτή τη σάλτσα, κατευθείαν έχουμε μια πολύ νόστιμη σάλτσα Γιώργο, για κεμπάπ. Παρακαλώ. Εντάξει, τα έφτιαξε καλά. Το τελευταίο είναι πολύ χοντρό. Τέλειο, τέλειο. Τα βάζουμε εδώ. Έτοιμο για την πίτα, να ξέρεις. Αγάπη μου. Τα βάζω εδώ να ψήνονται. Είναι πολύ χοντρό το τελευταίο. Μπορούσε να φάω δύο άτομα. Εγώ το έκανα επίτηδες αυτό για να δείξει ο Γιώργος τη διαφορά στους χρόνους ψησίματος. Ισχύει, μπράβο Τεοκλή. Μου έδωσε φοβερή πάσα. Μου έχει κάνει. Σαν άλλος Ζιντάν ο Τεοκλή τη τηλεόραση. Μου έκανε τρελή πάσα. Βάζω τώρα λοιπόν το λίγο ελαιόλαδο για να ενυδατώσω το τηγάνι, για να ψήνονται όλα πιο ωραία. Θα γυρίσω τις ντοματούλες μου σιγά σιγά. Μα είσαι εσύ, έπρεπε να τα κάνεις ίδιο μέγεθος για να μην έχει τώρα το άγχος να ψηθεί το ένα. Δεν πειράζει. Εγώ τα δύσκολα θέλω εδώ, Γιώργο. Τα δύσκολα. Αν ούτω ή άλλω θα περάσει από το φούρνο γιατί δεν ξέρει τώρα τι θα κάνω. Θα οπότε και κάτι να μην έχει ψηθεί καλά, θα ψηθεί με στο φούρνο. Ακριβώς. Ό,τι και να γίνει. Αλλά για να ψηθεί. Κάτσε να τα βάλω αυτά μέσα τώρα, δεν μας χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Έπλαπα από τόση ώρα. Τα γάντια μου. Θα γυρίσω και ανάποδα και κοιτάξτε. Πάρε τις πίτες. Πώς θα τα βάλετε στο φούρνο. Μην τα βάλετε σκέτα. Βάλτε με την πίτα, θα δείξω ένα κολπάκι. Κόφτετε. Έτσι ακριβώς. Στα 4 και στα 4, δηλαδή να βγουν 16. Γιώργο, το κεμπάπ είναι διεθνής λέξη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δηλαδή στην Αμερική λένε κεμπάπ, λένε meatball. Α, meatball. Σωστά, ρε, είναι τα κεφτεδάκια, Ελένη. Καταλαβαίνω που το πας. Αφού πώς το λένε. Δεν μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά το κεφτεδάκι. Το meatball. Το meatball είναι κρεατόμπαλα. Τι όχι. Και μεταφράστηκε εδώ από την Ελένη Χατζίδου. Η κρεατόμπαλα. Λάβαμε κρεατόμπαλα με γιαούρτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έβυχο. Δηλαδή να φτιάχναμε τις κρεατόμπαλες στον Πορφύρι. Φάγαμε τις κρεατόμπαλες στον Πορφύρι. Να μιλάμε ελληνικά όμως αυτή την εκπομπή. Δεν διαφωνώ, αλλά μερικά πράγματα καταλαβαίνεις ότι. Ότι δεν μεταφράζονται τόσο εύκολα. Έχω βάλει λίγο ελαιόλαδο, έχω βάλει λίγη ρίγανη. Και μπούκοπο. Και λίγο μπούκοπο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Θα ανακατέψω εδώ, να πάει παντού. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο εδώ, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορείτε να βάλετε το κεμπάπ, το οποίο θα ψηθεί
και άντε δύο μεριές. Θα τα βάλετε εδώ μέσα και θα τα τελειώσετε στο φούρνο. Θέλετε να σερβίρουμε και ένα πιάτο να δούμε πάνω εγώ κάτω. Εγώ θα σερβίρω και ένα. Κάνε τόση ώρα γιατί δεν σερβίρεις. Γιατί είχα καθυλωθεί παιδιά με το... πρώτη φορά που δεν έχουμε φάει. Λοιπόν, βάλε ένα πιατάκι, θα μου βάλεις λίγες πίτες από εδώ, λίγο κεμπάπ από εκεί. Θα σου πέσει. Μην το δει, θα σου πέσει. Όπα. Γιατί αυτό το φαγητό, πιστέψτε με. Είναι τόσο νόστιμο, είναι τόσο ζουμέρο. Οι γεύσεις σε ταξιδεύουν, φεύγεις από την Ελλάδα. Και πας κάπου πιο ανατολή, προς ανατολή μεριά. Και αυτό είναι το σημαντικό γιατί για κάποιους που δεν πήγαν διακοπές, όπως εσύ. Όπως ο Θεοκλής, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε διακοπές. Εγώ το καλοκαίρι έχω διακοπές από τη μέρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, να ξέρεις. Ειδικά μαζί σου. Πρακτικά βέβαια δουλεύουμε, οπότε δεν το λέξεις για διακοπές, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και αφού πήρε το χρώμα το κεμπάπ μου, θα το βάλω μαζί με τις πίτες μέσα στο φούρνο. Το κεμπάπ θέλει περίπου για να ψηθεί όλο σωστά, θέλει γύρω στο μισάωρο. Εγώ έχω προθερμάνει το φούρνο μου. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δουλειά, πάντα θα βάζετε το φούρνο στο τέρμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται. Βάζουμε τα κεμπαμπάκια, δεν τα έχω ψήσει όλα τώρα. Θα τα βάλει η... είδες όλη τη δύσκολη δουλειά σε μένα, ρε παιδάκι. Γιώργο, εγώ αυτό που βλέπω εδώ πέρα μου έχει σπάσει τη μύτη, κρατιέμαι να σερβίρω να τα φάω μόνος μου να ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, εγώ είναι ωραίο πιάτο τώρα γιατί ο Θεοκλής με έχει βάλει στο τρυπάκι. Κάτσε να πάρω εδώ το, την κρατόμπαλα. Μαγείρεψα. Αυτή θα την πάρω εγώ να ξέρεις. Αυτή ήταν η δική μου. Όλα στο στομάχι θα καταλήξω. Μαγείρεψα και σήμερα. Και σερβίρετε να τελειώσει. Βάλτε ο Πορφύρης, το καλό το σερβίρι για μένα. Αυτό πάει στο χάρι το λεμπιδάκι. Καλό χάρι εννοείται. Αυτά λοιπόν. Βάλτε και λίγο αυγουλάκι πάνω, όπως έχω κάνει εδώ. Και κοιτάξτε, παιδιά, κρατήστε ένα πιάτο για τον Άρη. Είναι για όποιον είναι δυνατός, όποιος είναι σοβαρός. Αυτή ήταν η σταγή μου. Ήρθε η ώρα. Κλείσε μάτι και εξήγησε τον κόσμο που σε βρίσκουν. Αν έχετε απορίες, αν έχετε ερωτήσεις, αν θέλετε απλά να μιλήσουμε, μπείτε με τώρα στο Instagram. Γιώργος Πορφύρης, τελευταίες μέρες, όποιος προλάβει, δείτε αργότερα τη σταγή στο tv5.gr. Αυτά από μένα. Και να πούμε αύριο, τελευταία μέρα καλοκαιρινό, ο Γιώργος θα έρθει με εμφάνιση έκπληξη. Σε δεσμεύω ήδη από σήμερα. Αν είναι αυτό που λέγαμε. Αν δεν καλά νιώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Μας περιμένει στο σαλόνι. Έχουμε να πούμε. Καλώ ήρθατε. Τι γίνεται, παιδιά. Έχουμε να σε δούμε από το Just. Καλώς ήρθες. Φιλιόμαστε. Από μακριά. Ναι, φιλιόμαστε. Άρη μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις, καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι. Ετοιμάστε. Άρη μου, να σου πω κάτι. Δεν φιλιόμαστε. Έχουμε μάθει πήγες και διακοπές. Δεν φιλιόμαστε καθόλου. Όχι, εντάξει. Καραντινιάστηκα μόνος μου λίγο. Αυτό, αυτό θα σε ρωτούσα. Του δώσεις και κατάλαβε φέτος από διακοπές, ε. Του δώσα, του δώσα. Χαλάρωσες. Ναι, ναι. Όχι, το ευχαριστήθηκα. Νομίζω ότι έκανες διακοπές με την έννοια των διακοπών που θέλουμε όλοι. Χαλάρωσες, ηρέμησες. Αυτό, αυτό. Το είχα ανάγκη κι εγώ. Πήγε πολύ καλά το καλοκαίρι. Προσεκτικά όπως έπρεπε, με μοναχικό. Μάσκες, με... μοναχικό, ναι. Τι εννοείς. Με αντροπαρέα, γυναικοπαρέα. Σύγκλι, παιδί μου, μόνο. Με αντροπαρέα, με φίλους. Με αντροπαρέα. Έλα, έλα. Καν μόνος. Αντροπαρέα ξεκίνησε, άτομα, αντροπαρέα τελείωσε. Τελείωσε, τελείωσε. Εντάξει, ήταν μια χαρά. Έλα, αφού το πήγες εκεί, γιατί ζει και πολύ ρόλο. Συλλεμπιδάκια εκεί και εκεί το πήγε καλά. Ο άλλος είναι χαμηλών τόνων και έτσι δεν κοίταξε, όμως εγώ θα κάνω μια ερώτηση αν θέλεις απαντάς, γιατί και εγώ όταν με στείλουν έτσι στον τοίχο δεν θέλουν αυτό, δεν θέλουν να σου κάνουν αυτό που μου κάνουν. Αλλά θα σε ρωτήσω, έτσι, και με ένα ναι ή ένα όχι μπορείς να απαντήσεις, είσαι μόνος σου. Δεν λέω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, σταματήστε, ξεκινάω. Τι άλλα νέα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εντάξει, δημόσιο πρόσωπο και έχεις δείξει μια σχέση, είναι λογικό να αναρωτιούνται, να θέλουν να μάθουν. Αν δεν θες να απαντήσεις, βέβαια και αυτό το δικαίωμά σου είναι. Γενικά δεν είμαι άτομο που προβάλλει πολύ, που του αρέσει να προβάλλει πολύ την προσωπική του ζωή. Είχε βγει όμως. Είχε βγει επειδή ήμασταν και οι δύο στα κιόλας. Ήταν όμως μέσα και στις δικές σου επιλογές να βγουν κάποιες κοινές φωτογραφίες. Ή πήγαινες. Α, αυτό λέω. Γιατί συνήθως κάποιες φορές εμείς θέλουμε πιο πολύ να προβάλλουμε μια σχέση, άλλες φορές θέλουν οι κοπέλες πιο πολύ να προβάλλουν μια σχέση. Δεν έχω θέμα με την προβολή έτσι, σε φωτογραφίες, στιγμές. Αλλά να κάτσω έτσι σε ένα καναπέ. Δεν θα το επιδιώξεις κιόλας. Ναι. Δεν θα τα πω. Πάμε για καφέ, δεν μπορεί να μας έλεγες κάτι. Πάμε για καφέ, θα τα πούμε καλύτερα. Ό,τι κάνει το άλλο σου ετερονύμωση, η Έρικα, που στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Ναι. Είναι καλά, την έχω... είδηση. Ναι, και, εγώ, και εμένα με στενοχώρησε. Είναι λιοντάρι όμως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ θέλω να μας πεις, όταν το είδες, ή το διάβαζε στα site όπως και εμείς. Γιατί τα site γράφανε πράγματα που βάλαν τίτλους μεγάλους. Όταν έσχασε η πληροφορία του περιστατικού,
Δεν υπήρχε 100% η πληροφόρηση μέχρι που βγήκε ο γιατρός, που βγήκε η ίδια μετά και μας ενημέρωσε. Και από ό,τι έμαθα και η μητέρα της το διάβασε, την πήραν τηλέφωνο βασικά. Ήταν στο χωριό νομίζω. Ναι, και ρωτούσαν τι έγινε και δεν είχε πάρει τηλέφωνο για να μην τους ανησυχήσει και τελικά βγήκε από μέσα όλο αυτό, τέλος πάντων, όλη η είδηση. Ναι, εσύ όταν το διάβασες, όταν το έμαθες. Εγώ το διάβασα, με πήρανε δύο φίλοι μου τηλέφωνο, μου λένε έλα ρε, τι έγινε με την Έρικα. Τι έγινε, τους λέω. Δεν είχα ιδέα. Α, δεν ξέρω. Λένε, διαβάσαμε αυτό και αυτό. Τι τους λέω, τι κάνουν. Ισχύει, ξέρω εγώ, πού να ξέρουμε, μου λένε. Και τέλος πάντων έτσι έψαξα. Πήρα την Έρικα, πήρα μια φίλη της που ήξερα ότι που είναι πολυπολιτές, που την ξέρω. Και βρήκα εκείνη και ήταν η μέρα που είχε χτυπήσει και ήταν στο χειρουργείο και πήγα εκεί και την είδα, ας πούμε. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο την είδα πρώτη φορά μετά ήτανε από το χτύπημα. Ήταν έτσι σε τόσο κακή κατάσταση. Ήτανε, εντάξει, εγώ το χέρι της δεν το είδα γιατί ήταν μπαταρισμένο. Όχι μόνο ενώ ψυχολογικά γιατί και η ίδια. Όχι, με το, φάνηκε όταν ότι βγήκε, δεν ήταν τόσο. Τίποτα. Όταν βγήκε από το χειρουργείο ήταν με το χαμόγελο στα χείλη, έτσι όπως την ξέρουμε. Με μια ψυχολογία άριστη. Είναι η Έρικα που δεν νιώθει τίποτα. Νομίζω ότι η Έρικα είναι από τους ανθρώπους που συμβαίνει κάτι τόσο συνταρακτικό και δυσάρεστο και δίνει η ίδια δύναμη στον περίγυρό της. Αντί ο περίγυρος να δίνει στην ίδια. Αυτό ακριβώς. Έτσι ξέρω και για όταν χτύπησε που δεν ήμουν μπροστά, ξέρω ότι τους υπόλοιπους δεν δίνει θάρρος η Έρικα. Αντί για να γίνει το αντίθετο. Είναι ένα άτομο υπέροχο, υπερθετικό, που αυτό δεν το χάνει ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Έχετε κρατήσει, γνωριστήκατε εκεί να πούμε. Έτσι, γνωριστήκαμε δεν στο Just. Πριν. Όχι, δεν στο Just, το παιχνίδι που πήρατε μέρος, δεν ξέρω αν έχουμε και πλάνα κάποια στιγμή να δείξουμε, γιατί κάνατε μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Χαρίσατε έτσι πολύ ωραία ντουέτα. Ευχαριστηθήκαμε κιόλα. Και βγάλανε και μια εξαιρετική χημεία. Βέβαια. Παρασκηνιακά δηλαδή, βγήκε μια φιλία. Άλλοι την παρερμήνευσαν και τη φιλία ότι υπάρχει κάτι μεταξύ σας. Καλά, λίμωνο. Καλά, δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι. Αλλά είχε πει η Έρικα ότι τον Άρη τον βλέπω σαν τον μικρό μου αδερφό. Έτσι είναι, έτσι είναι κιόλα. Και εγώ την βλέπω. Έχω και μια αδερφή στην ηλικία τη. Οπότε είναι πολύ κοντά, α πούμε. Έχει πει ότι σου θύμισε κάποια σκηνικά που έχετε περάσει μαζί, σου θυμίσα την αδερφή σου. Ναι, πολύ, πολύ. Ωστόσο, να πούμε κι εμείς ότι πέρα από αυτό που είδε ο κόσμος και όλοι από τον Άρη και την Έρικα, παιδιά, αυτό που ζήσαμε εμείς πίσω από τις κάμερες, η θετικότητα, η άβρα και ο χαρακτήρας που βγάλαν αυτά τα δύο παιδιά είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω εγώ προσωπικά ποτέ. Γιατί το έζησα, το ζήσαμε και το θυμάσαι πολύ καλά. Και είναι τον Άρη, εντάξει, το ξέραμε έτσι κι αλλιώς και από τον Boy Band, τους Boys and Noise που τον γνωρίσαμε, τι φωνή έχει, αλλά όταν ακούσαμε και την Έρικα να τραγουδάει. Είπαμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Τα παιδιά ήρθαν για να μείνουν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σας περιμέναμε όλοι και εμείς που ήμασταν μέσα για τον τελικό. Αλλά ο τελικός δεν ήρθε. Βέβαια, για μένα, αν με ρωτάς, δεν έχει καμία σημασία. Για μένα. Πάρει το δρόμο τους. Εννοείται. Αλλά πες μου τι γεύση σου άφησε το Just. Πολύ όμορφη γεύση. Σίγουρα το πρώτο που έχω να θυμάμαι είναι η Ερικά που κέρδισα μια πολύ όμορφη παρέα, μια πολύ όμορφη φίλη. Και πραγματικά αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί ξέρω ότι δεν θα χαθώ με την Έρικα. Έχουμε κρατήσει επαφές, την βλέπω πολύ συχνά και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση τέλος πάντων. Αλλά και γενικότερα μέσα στο διαγωνισμό πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βγάλαμε πολύ ωραίες στιγμές, είπαμε τραγούδια που γουστάραμε. Η Έρικα επίσης είναι φωνάρα, οπότε δεν μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Η καλύτερη σας στιγμή μέσα στο παιχνίδι, αν έπρεπε να βάλεις μια στιγμή που την έχεις ξεχωρίσει. Νομίζω, μάλλον θα έλεγα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι επειδή είναι και τελευταία κιόλας, στο τελικό όταν τραγουδήσαμε το τραγούδι που είχατε τραγουδήσει κι εσείς διαγωνιστικά κάποια στιγμή. Το You Can Leave Your Hat On. Μπράβο, σωστά. Το τραγούδι του Striptease, ας πούμε. Και κοιτάω σε όλα και η Έρικα. Ναι, και ήταν έτσι, τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή γιατί την έζησα πάρα πολύ έντονα με την Έρικα, γιατί ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά που τραγουδούσαμε, όπως όλοι εκείνη την ημέρα. Και έτσι μου ήρθε έτσι μια αναδρομή από όλο τον διαγωνισμό και μου άρεσε πάρα πολύ. Και σίγουρα δεν υπήρχε κανένα άγχος, είχαν φύγει όλα. Τίποτα, ναι. Απλά το κάναμε για πάρα. Μια δύσκολη στιγμή, ποια θα ήταν αυτή. Δύσκολη στιγμή, ίσως μετά από το τραγούδι, σε μερικά τραγούδια, από τα σχόλια των κριτών που, ξέρεις, έμενα λίγο παγωτό, επειδή δεν περίμενα να ακούσω έτσι τόσο αυστηρά σχόλια. Είχατε βγάλει και την αντίδρασή σας, δεν είχατε διστάσει. Εννοείται, πάντα ειλικρίνεια. Μετά από όλο αυτό, έτσι όπως διαμορφώθηκε η δημοτικότητά σας και η δική σου, μιας και σε έχουμε καλεσμένο με το Τζαζ, πόσο πλέον σε ιντριγκάρει η τηλεόραση, γιατί έχουμε διαβάσει πολλές φορές ότι το όνομά σου εμπλέκεται σε κάποια casting που γίνονται για εκπομπές. Πολύ καλά και στο X Factor, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Σε ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό.
Γενικά δεν έχω καμία τρέλα με την τηλεόραση. Δεν πετάω τη σκούφια μου για να είμαι στο γυαλί. Δεν μου λέει κάτι τόσο πολύ. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν προγράμματα που είναι πολύ καλά σε επίπεδο, πολύ καλά σε φαν και σε ομορφιά, ας πούμε, όπως ήταν το X-Factor, όπως ήταν το Jazz. Ζητήσεις και όλα, γιατί είσαι και τραγουδιστής, οπότε ξέρεις και ψυχολογία ανθρώπων που ακριβώς, πάνω ακριβώς. Και μέσα δηλαδή. Ναι, ναι, και ειδικά στο X-Factor ήξερα τη θέση των παιδιών, μπορούσα να την καταλάβω, το άγχος τους, ότι θα μας κρίνουν τώρα, τι θα γίνει, ξέρεις, είναι λίγο περίεργο αυτό. Και μπορούσα να το καταλάβω και να το διαχειριστώ και να τους βοηθήσω. Όλα αυτά που βλέπεις τώρα, πού θα μπορούσες να έχεις πάρει μέρος ή να συμμετέχεις ή τι θα σου άρεσε να κάνεις. Σε εκπομπή, σε show, λες. Τώρα δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν ξέρω τι προγράμματα θα υπάρξουν στα διάφορα κανάλια. Αλλά γενικά προτιμώ αυτό το fun, τη διασκέδαση. Δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ ελεύθερος ακόμα και κινητικά. Στο X-Factor ήμουν όρθιος, σπηδούσα, έκανα, δηλαδή διοχέτευα την ενέργεια που έχω εκφύσεως, ας πούμε, και δεν κάθομαι ποτέ ήσυχος. Και να πούμε ότι επειδή δεν κάθεσαι ήσυχος, θέλω να μας πεις και τώρα, είμαι σίγουρος ότι δεν κάθεσαι ήσυχος, συγγνώμη αν με κοιτάς, κάνω κάτι τέτοια, είναι μια μίγα. και εμένα μου επιτέθηκε. Με βλέπει ο κόσμος, κάνω συνέχεια κάτι. Επειδή σίγουρα δεν κάθεσαι ήσυχος, να μας πεις τώρα κάποια σχέδια μπορεί να έχεις, κάτι μπορεί να ετοιμάζεις. Έχω σχέδια, ακόμα δεν έχω κλεισμένα σχέδια και ανακοινώσιμα. Υπάρχουν μερικές συζητήσεις με τηλεόραση, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι στάνταρ που να έχει κλείσει. Θέατρο, ίσως, γιατί είχαμε δει και το κλουβί με τις τρελές που τελικά είχε υποθεί ότι είχε ζητήσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω τέλος πάντων πώς είχε βγει. Δεν μου το δώσανε το 1 εκατομμύριο, οπότε δεν μπορούσα να δεχτώ. Δεν τα βρίσκανε σε 500 τουλάχιστον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήσουν ανέδωτος, 1 εκατομμύριο. Ούτε 9,99. Πρέπει να ήταν δραχμές. Οπότε υπάρχουν συζητήσεις για τηλεόραση, για τραγούδι. Εντάξει, τώρα με αυτές τις καταστάσεις δεν ξέρω αν έχει κάτι. Για λίγο μουσικά πράγματα θέλω να δω τι μπορεί να γίνει. Έχω συζητήσεις με μουσικούς να φτιάξουμε έτσι ένα πρόγραμμα. Που θα δούμε τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων λόγω της κατάστασης. Αλλά λίγο έτσι με τρώει μέσα μου μουσικό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ εσωτερικό αυτό. Και γενικά υπάρχουν πράγματα που συζητιούνται, δηλαδή μόνο παράπονο δεν έχω. Αλλά ακόμα δεν έχω να σας πω τίποτα. Ωραία, έκανες διακοπές σου, ξεκουράστηκες. Πολύ, μια χαρά. Έχεις φορτήσει μπαταρίες. Εγώ χαίρομαι γιατί γνώρισα τον Άρτη Μακρύ μέσα από το Just και ερχόμενος εδώ, πέρα από τα σχέδιά σου και από όλα αυτά που μας είπες που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ, μας έφερε στη θετική σου ενέργεια. Να σκαλώ. Την ωραία σου την αύρα. Είσαι ωραίος τύπος. Ό,τι και να βλέπετε, παιδιά, στη τηλεόραση, ο Άρης ο Μακρύς από κοντά. Τα ίδια ισχύουν και για εσάς, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό μεταφέρεις από κοντά είναι μοναδικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να σε δούμε πολύ σύντομα σε πολλά πράγματα. Εγώ το ίδιο. Εσείς μην φύγετε, μείνετε κοντά μας. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένους. Έχουμε τον Κωνσταντίνο, τον Βασάλο. Την Ελένη του Βουλγαράκη. Έχουν ξεκινάνε και τα παιδιά. Έχουν πολλά να μας πούνε. Έλα, ξεκινάνε. Με τη Σύση Χριστή, του Όπεν. Έχουμε πρεμιέρα. Μην ξεχνάτε όμως να μπαίνετε στο διαγωνισμό και να διεκδικείτε τα 2 δώρα εδώ από το καλοκαίρι Νότ. Αυτά τα εξαιρετικά δώρα. Το Daytona, το Edison, το νούμερο 1 ηλεκτρικό σκούτερ σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Ένα πολύ όμορφο σκούτερ, πάρα πολύ οικονομικό, μόλις με 33 λεπτά του ευρώ στα 100 χιλιόμετρα, με ηλεκτροκινητήρα Bosch, ένα δώρο από την Gorgolis ΑΕ. Και ενώ με το ίδιο μήνυμα ή τηλεφώνημα, μπαίνετε στο διαγωνισμό και για το μοναδικό, το Ford, το Puma, την έκδοση Titanium, αυτό το αυτοκίνητο των 1.000 κυβικών, των 125 λόγων. Ένα αυτοκίνητο που κάνει τα πάντα, ένα έξυπνο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο με οσβιακή υποστήριξη, καθίσματα, μασάζ, ό,τι θα ήθελε ο καθένας, αξίας 21.300 ευρώ. Μην φύγετε, ερχόμαστε, πάμε σε break και έχουμε πολλά, πάρα πολλά. Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, θα μας πεις τίποτα, Κωνσταντίνα. Ναι, σας πάω στον Tom Cruise. Τι έκανε ο Tom Cruise. Γιατί μας λένε και από το ακουστικό, έκανα εγώ κάτι λάθος. Α, εντάξει. Εγώ. Λοιπόν, θα σας πάω στον 58χρονο Tom Cruise, ο οποίος έγινε κασκαντέρ για χάρη της ταινίας Mission Impossible, 7ο sequel, χωρίς κασκαντέρ. Έγινε ο ίδιος κασκαντέρ. Θα κάνει μόνος του. Ναι, θα κάνει μόνος του. Κρεμιέται. Απλά ένα νούμερο. Καλά, ναι, ένα νούμερο. Δεν το συζητώ. Κοιτάξτε τι κάνει. Πέφτει από αεροπλάνο. Κρατάει, λέει, την αναπνοή του τουλάχιστον 6 λεπτά κάτω από το νερό. Και
πέφτει. Βλέπετε εδώ τη γέφυρα, τη βλέπετε εδώ με, το, με τη μηχανή. Είναι πάνω ο Tom Cruise. Κοιτάξτε. Παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Ο Tom Cruise είναι αυτός. Ναι. Είναι, χρειάζεται τεράστια δουλειά. Και μπορεί βέβαια η πανδημία να ανάγκασε την παραγωγή του Mission Impossible να διακόψει τα γυρίσματα, να φύγουν από τη Βρετανία και να πάνε στην Νορβηγία για να τα συνεχίσουν λόγω της πανδημίας. Έτσι. Τα γυρίσματα είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται το 2021. Τα κάνει ο Tom Cruise. Ναι, εκείνος, όχι, έχει ξανακάνει Κασκάντερ εκείνος, ξέρει. Παιδιά, και ξέρετε ότι το κασέ ενός καλλιτέχνη, έχω διαβάσει διάφορα άρθρα, ειδικά όταν είναι πρωταγωνιστικό ρόλο, όταν δεν ντουμπλάρεται και τα κάνει ο ίδιος, είναι διπλό. Το άμα είναι ευρεθεί. Οι Κασκαντέρ παίρνουν πολλά χρήματα. Οι Κασκαντέρ μην νομίζετε ότι παίρνουν πολλά χρήματα. Πώς αφού θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, έχει πεθάνει κόσμος, έχουν πεθάνει. Έχει πεθάνει, να μην ξεχνάμε τον Κασκαντέρ του Vin Diesel, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του. Και τέλος, φλερτάρεις με τον Άγιο Πέτρο για να πάρεις περισσότερα λεφτά. Όχι, δεν θέλω να πάρω. Όχι, εγώ νομίζω ότι του αρέσει κιόλας, γι' αυτό συμβαίνει αυτό και προετοιμαζόταν και 4 ώρες για να κάνει αυτά τα γυρίσματα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πάω έτσι κάπου αλλού, τελείως αλλού όμως. Θα συνδεθούμε με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, για να μας πει έτσι τώρα που θα πάνε τα παιδάκια μας σχολείο πολλά και ωραία και χρήσιμα πράγματα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Να μας πείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας όταν γυρίζει το παιδάκι μας από το σχολείο, έτσι, προκειμένου να μάθουμε τι έχει συμβεί στο σχολείο. Έτσι, να μου πείτε εσείς αν έχω δίκιο. Κάπου διάβασα ότι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ανακριτικό ύφος. Να μου πείτε αν ισχύει. Όχι, διαβάσατε. Βέβαια, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις δεν βοηθάνε καθόλου γιατί το μπλοκάρουν το παιδί και δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτύξει και το ίδιο αυτό που θέλει. Γυρίζοντας από το σχολείο, το παιδί τι θέλει. Θέλει να έχει λίγο χρόνο ελεύθερο, να μπορέσει να χαλαρώσει και το ίδιο μετά αρχίζει να μας μιλάει για αυτά που θέλει. Εμείς, όση αγωνία και να έχουμε, δεν πρέπει να τη μεταφέρουμε στο παιδί. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα το βοηθήσουμε καθόλου, ούτε θα πάρουμε και τις πληροφορίες που θέλει. Οπότε το αφήνουμε να μιλήσει μόνο του όταν θέλει. Δεν πάμε καλά. Επίσης, ένα άλλο που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι με το να το ρωτάμε, του περνάμε το μήνυμα ότι δεν το εμπιστευόμαστε. Και δεν εμπιστευόμαστε και τον χώρο στον οποίο πηγαίνει. Αυτό που μπορούμε να το ρωτήσουμε όταν γυρίζει είναι αν πέρασε ωραία, αν έπαιξε με τα παιδάκια και γενικότερα πώς πέρασε. Ακόμη και αν πηγαίνει στο σχολείο, στην πρώτη δημοτικού ή στη δεύτερη ή στην τρίτη, το ερώτημά μας θα είναι αν πέρασε καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό που μας ενδιαφέρει. Και μετά θα πρέπει να αποτελέσουν ερωτήματα πιθανά επικοινωνίας το πώς θα πήγε με τα μαθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μην μεταφέρουμε την αγωνία μας και το άγχος μας στο παιδί. Κυρία και αν χρειάζεται. Ναι, ναι. Ναι, ναι, κυρία Καπάτου, συγγνώμη σας ακόπτω. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σε περίπτωση που το παιδί περνάει δύσκολα στο σχολείο, είτε από θέμα, είτε από τις παρέες του, είτε από οτιδήποτε κάτι συμβαίνει, πιστεύετε ότι με την ερώτηση το αν πέρασε καλά, όλα τα παιδιά θα ξεδιπλωθούν και θα πούν αν κάτι συμβαίνει, ή κάποιο παιδί το οποίο μπορεί να μην εκδηλώνει τόσο πολύ το τι νιώθει και το τι σκέφτεται, θα πρέπει να το ερευνήσουμε διαφορετικά και να το χειριστούμε αλλιώς? Είναι πολύ κομβικό το ερώτημα που βάζετε. Διότι κάποια παιδιά πράγματι μπορεί να έχουν δυσκολίες και μπορεί κάποιοι σημαντητές τους να τα ενοχλεί κτλ. Συνήθως, όταν έχουμε μια καλή σχέση με το παιδί, μας το αποκαλύπτει μόνο. Όταν του δώσουμε χρόνο, μπορεί να μας το πει. Μια άλλη, αν δεν μιλάει, χρόνος επικοινωνίας καλός, που πολλές φορές ανοίγουν τα παιδικά στόματα, είναι το βράδυ, η ώρα που πηγαίνουν για ύπνο. Είναι η ώρα του ναρμουρίσματος, η ώρα της επικοινωνίας με τους γονείς, που και εκεί μπορεί να μιλήσουν. Επίσης, η ώρα του φαγητού. Τα παιδιά πολλές φορές μέσα από το παιχνίδι μπορούν να μας αποκαλύψουν κάτι. Αλλά υπάρχουν και διάφορες άλλες ενδείξεις που μπορεί να μας κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ενώ πήγαινε με ευχαρίστηση στο σχολείο, να αρχίσει να μας κάνει παράπονα για κάποιο συμμαθητή που το πειράζει, το ενοχλεί. Ή να βλέπουμε ότι ξαφνικά άρχιζε να μην θέλει να πάει στο σχολείο. Ερωτήματα στα οποία εμείς καλούμαστε να διερευνήσουμε και να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί πολλές φορές κάποια παιδιά δεν μιλάνε. Ιδιαίτερα μάλιστα τα μεγαλύτερη ηλικία παιδιά δεν το λένε γιατί ντρέπονται συχνά στους γονείς. Έτσι λοιπόν, αυτό που χρειάζεται εμείς να έχουμε μια καλή επαφή με τα παιδιά μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις ηλικίες, χωρίς να τους περνάμε αγωνία και άγχος. Ακόμη και να μας μιλήσουν ότι κάποιος φίλος του, συμμαθητής του, θα ενοχλεί, θα πρέπει να το δούμε διακριτικά γιατί συμβαίνει αυτό, να δούμε πώς αντιδρά το ίδιο και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με την εκπαιδευτικό, αφού όμως δώσουμε κάποιες συμβουλές στο παιδάκι μας ή να μην κάνει παρέα με το παιδάκι το συγκεκριμένο και να βρει κάποια άλλα παιδάκια ή να μην του δίνει σημασία.
Κυρίως όμως, αν βλέπουμε ότι ασκεί βία στο παιδί μας, τότε θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, χωρίς όμως να δείχνουμε θυμό ούτε στο παιδί μας. Γιατί μερικές φορές βλέπω γονείς που θυμώνουν επειδή το παιδί τους δεν αντιδράσει. Γι' αυτό δεν το βοηθάει και το μπλοκάρει. Μάλιστα, μάλιστα. Μεγάλο θέμα. Τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, να είμαστε κοντά στα παιδάκια μας, να έτσι, προσπαθούμε να φουγκραζόμαστε το τι θέλουν, τι νιώθουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καπάτο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλά μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Επίσης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Τεράστιο θέμα, το ζήτημα των παιδιών. Βέβαια. Είναι ένα πρόγραμμα του σχολείου. Λοιπόν, πάμε στο σαλόνι μας. Για πάμε. Μας περιμένει. Έχουμε παρεά. Η Φωτεινή. Μια όμορφη κυρία για ακόμα μια φορά. Εγώ παίρνω και το σκονάκι. Καλημέρα, καλημέρα γεια σε όλους. Γεια σας. Είστε. Πώς είστε. Χαιρόμαστε πολύ πάρα πολύ που είμαστε στην παρέα σας. Και εμείς. Γιατί τελικά εσείς μας το ζητήσατε και βρισκόμαστε εδώ για μια ακόμα φορά. Γιατί ξέρουμε ότι τις ανάγκες σας. Ξέρουμε λοιπόν τις ανάγκες σας και βρισκόμαστε εδώ. Τα Dr. Pinu λοιπόν σας φέρνουν μια καταπληκτική προσφορά που δεν θέλω κανένας και καμία να τη χάσει. Γιατί η προσφορά αυτή είναι μοναδική. Πρόκειται λοιπόν για τις ανάγκες που έχουμε ειδικά μετά το καλοκαίρι. Γιατί οι φθορές του προσώπου ήταν πολλές. Έχουμε αρκετές ρητίδες, έχουμε λοιπόν ξηροδερμία, έχουμε πανάδες, δυσχρωμίες, όλα αυτά λοιπόν χαλάρωση, όλα αυτά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με το Antiox, η μοναδική θεραπεία η οποία κατά αποκλειστικότητα εφαρμόζεται από τον Dr. Pinu, σε μία σούπερ καταπληκτική τιμή, γιατί από 240 ευρώ σήμερα σας προσφέρεται σε μία καταπληκτική τιμή, αλλά η προσφορά συνεχίζεται φίλες μου, γι' αυτό θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγορες, γιατί 30 πρώτες που θα είσαστε πάρα πολύ γρήγορες, εκτός από την θεραπεία, την Antiox που θα την πάρετε σε μια μοναδική τιμή, θα έχετε δώρο, ακούστε αυτό, μια καταπληκτική μεσοθεραπεία με υαλουρονικό για όλο το πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι ακριβό δώρο. Το δώρο σας στοιχίζει πολλά, έτσι, δεν είναι ένα απλό δώρο η μεσοθεραπεία. Είναι σούπερ δώρο, Λενάκη, το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι γυναίκες, έτσι. Γιατί ξέρουμε ακριβώς τα ωφέλη της συγκεκριμένης θεραπείας. Και μας αρέσει όσο πολύ ο ήλιος, αλλά τόσο μας θύρει τόσο, αλλά ήρθε η Antiox. Για να μας βοηθήσει έτσι. Και επειδή λοιπόν εδώ βλέπουμε τη φίλη μας που την έχουμε δίπλα, γιατί μαζί μου έχω ένα πολύ όμορφο κορίτσι, όπως βλέπετε. Λαμπερή και λαμπερή. Κυρία Γιαμαλίδου, βρίσκεται φρέσκια, εδώ. Δροσερή, με ένα χαμόγελο. Τώρα όμως είναι φρέσκια. Κοιτάξτε πώς ήταν πριν. Πώς να μην γελάει, πες μου. Με αυτό που βλέπουμε και εμείς στην οθόνη μας είναι λογικό. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχει δυσχρωμίες, έχει κάποιες πανάδες, αλλά καλύτερα να τα πει η Τόνια. Ναι, λόγω του ευαίσθητου της επιδερμίδας μου που είναι και άσπρη, είχα κάποιες πανάδες που μου δημιουργήθηκαν από την εγκυμοσύνη αυτό. Α, βεβαίως. Επιδεινώθηκαν πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει, όπως είπαμε, ο ήλιος. Θέλω να μαυρίζω. Και γίνανε περισσότερες. Με αποτέλεσμα να μην μ' αρέσω. Και επειδή φορούσα και μάσκα στη δουλειά μου, είχα και ξηροδερμία σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε πήρα κάτι, έκανα κάτι δραστικό, ανέμακτο. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα. Είχατε ακούσει για την Antiox και εμπιστευτήκατε. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Ναι. Μου το πρότειναν. Πήγα στο Ινστιτούτο που πήγα, στον Άγιο Δημήτριο, και είπα: το πρόβλημά μου είναι αυτό. Οπότε είναι τόσο πολύ έμπειροι που ο καθένας, όταν του πει το πρόβλημά του, πάει κατευθείαν και σου λέει: είναι αυτό. Τέριαξε. Ακριβώς που ταιριάζει στον καθένα. Και αυτό είναι και το σημαντικό, ότι νιώσετε αυτή τη μεγάλη αλλαγή χωρίς κανένα πόνο, χωρίς ταλαιπωρία. Γιατί μη επεμβατικά, χωρίς χειρουργείο, χωρίς πόνο, χωρίς σημάδι, ξαναγύρισε πάλι στην εργασία της. Χαίρομαι να κοιτιέμαι στον καθρέφτη. Βέβαια. βέβαια. Και εντάξει, φαίνεστε πολλά είναι χρόνια νεότερη από τη φωτογραφία που είμαι 46 χρονών. 46, είμαι 46. Το οποίο αυτό το αποτέλεσμα βλέπουμε και εμείς σήμερα και βλέπουμε τη διαφορά με την εικόνα που έχουμε στην οθόνη μας. Σε πόσες συνεδρίες έγινε? Μόλις ουσιαστικά στην πρώτη συνεδρία και έχει ακόμα να κάνει άλλη μία, αλλά από το όντως το αποτέλεσμα. Σβήστηκαν από την πρώτη συνεδρία, σβήστηκαν. Είναι πολύ σημαντικό, φίλες μου. Πόσο καιρό, την ίδια στιγμή ή πέρανε κάποιες μέρες? Την ίδια στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εκείνη τη στιγμή βλέπεις το αποτέλεσμα. Είναι τόσο δυνατή αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, χάρη στη γλουταθεώνη. Η γλουταθεώνη λοιπόν τι είναι? Είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην κοσμητική ιατρική. Και εδώ εφαρμόζεται κατά αποκλειστικότητα από τον Dr. Pinu. Τον Dr. Pinu είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εσείς τώρα να τηλεφωνήσετε στο 210-80-10.000 για όλη την Ελλάδα. 231-0-256-254 για Θεσσαλονίκη μας. Μην ξεχνάτε την φανταστική προσφορά που έχουμε σήμερα. Δεν θέλω να τη χάσετε
κανένα κορίτσι μου. Δηλαδή τώρα θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-10.000, γιατί οι 30 πρώτες έχετε τη δυνατότητα να πάρετε επιπλέον από τη θεραπεία σε αυτή τη στη μοναδική τιμή, που θα τη δείτε και στο σποτάκι, σε ένα καταπληκτικό δώρο που είναι η μεσοθεραπεία με ιερονικό για όλο το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχουμε ανάγκες και στο λαιμό αλλά και στο ντεκολτέ, έτσι δεν είναι, Ελένη? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λες, γιατί χωρίς πόνο, που όλοι φοβούνται τον πόνο, χωρίς να έχεις σημάδι και μπορείς να πας την επόμενη μέρα στη δουλειά σου, δείχνεις πιο νέα. Είναι και για άντρες, είπαμε, έτσι δεν είναι? Ναι, μπορούν να το κάνουν και οι άντρες. Βεβαίως, το βλέπουμε μάλιστα και την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι πολύ να γρήγορα διαθέσετε 35 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και τα αποτελέσματα, θεαματικά αποτελέσματα, από την πρώτη και όλα στιγμή σβήνονται οι ρητίδες, οι πανάδες, οι δυσχρωμίες και έχετε ένα αποτέλεσμα, ένα πρόσωπο καταπληκτικό γεμάτο λάμψη. 210-80-10.000-231-0-256-254 τώρα. Μια καταπληκτική λοιπόν τιμή, την οποία θα τη δείτε στο σποτάκι, και το δώρο μας που οι 30 πρώτες μπορείτε να πάρετε τη μεσοθεραπεία με ιερονικό για όλο το πρόσωπο. Τι ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγει κανείς, γιατί έχουμε την παρέα, τη μισή παρέα του Έλα Χαμογέλα, Κωνσταντίνος Βασάλος, Ελένη Βουλγαράκη, σε λίγο εδώ, για να πούμε και πράγματα που δεν τα ξέρετε. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όχι, εγώ το Σάββατο δεν με νοιάζει, θα έρθω στην παρέα του Έλα Χαμογέλα. 10 παρα 10, ε. Ναι, 10 παρα 10. Να τα πεις. Θα έρθω να βρω τα παιδιά. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μας, να μην χάνουμε και πολύ χρόνο, γιατί έχουμε συνέντευξη, έχουμε να ρωτήσουμε πράγματα. Είναι εδώ Ελένη Βουλγαράκη, Κωνσταντίνος Βασάλος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Ελένη Βουλγαράκη. Καθόμαστε από εδώ. Πιο ωραία από ποτέ. Μη συζητάς. Μονδέλα, δεν είναι παρουσιάστε. Είναι μονδέλα. Να πω για τον Κωνσταντίνο, κάθε φορά που τον βλέπω. Και σε να λένε με τον Κωνσταντίνο, κάθε φορά που τον βλέπω, πιο γυμναζιόμενο, πιο ωραίο, πιο εντυπωσιακό. Είστε υπερβολικοί τώρα λίγο, γιατί έχω 1,5 μήνα γυμναστό. 1,5 μήνα και χάλασε. Έχω πει ότι όταν αγγίζει την τελειότητα, γαργαλιά το Βασάλος. Εγώ αυτό έχω πει, να ξέρει, σε παρέα μου. Πότε το καλά, τι κομπλιμέντα είναι αυτά τώρα. Είσαι πολύ φίλο μου. Είμαι φίλο σου και τα 50 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι εξηγείτε. Λοιπόν, μετά τα αντίστροφα, Σάββατο ξεκινάτε. Σάββατο ξεκινάμε, δόξα Θεώ. Όλα έχουν πάει όπω πρέπει. Τρίτη σεζόν. Τρίτη σεζόν. Είναι μια παρέα που έδεσε και μια παρέα που αρέσει για να μείνει. Μακάρι, για να συνεχίζουμε και όπω είμαστε. Να μην αλλάζει και η συνταγή, βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι ότι μάθαμε ότι έχει ανανεωθεί όλη η ομάδα και από πίσω και στην αρχισυνταξία, που είναι η Μαρία Κεφαλονίτη. Άρα, μιλάμε για Dream Team τώρα, δεν λέμε. Ήρθε και ο Γρηγόρης ο Μπάκας, αυτό το δαιμόνιο λαγωνικό, που νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ με το ρεπορτάζ. Ναι, ειδικά αυτά που κάνει, δεν τα κάνει κανένας άλλος πιστεύω στη τηλεόραση. Αυτά τα πεσηματικά που κάνει ο Γρηγόρης είναι top. Τέλεια. Ωραία. Το παρεάκι μένει ίδιο μπροστά από τις κάμερες. Μένουμε αυτοί που ήμασταν. Η Σύση, ο Παύλος, εγώ και ο Κωνσταντίνος. Α, τον Παύλο το βάζεις κάτω από τη Σύση, όχι. Όχι, μαζί είναι. Μαζί είναι. Φίλε, πειράκι εδώ. Όχι, το Σαματόπουλο μου, ρε. Α, ήδη μου ήρθε μήνυμα. Θα τα πούμε μετά, Ελένη. Πάντως, είναι υπόθεση έτσι. Βλέπουμε δηλαδή σε περισσότερες εκπομπές αλλάζουν πρόσωπα, υπάρχει ανανέωση κτλ. Για να μείνει αυτό. Μια συνταγή που πετυχαίνει, ξέρεις, είναι το θέμα. Ότι ούτως ή άλλως, επειδή είναι και η τρίτη σεζόν, έχουμε βρει τα πατήματά μας. Δηλαδή στην αρχή ήταν πιο περίεργο, έπρεπε να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Τώρα μετά από δύο χρόνια βασικά, ξέρουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε δέσει και σαν παρέα. Μα είναι όπως πώς είμαι εγώ με το ρετόκλι, που είμαστε ζευγάρι και αυτά, είναι σαν σε ζευγάρια τώρα. Δηλαδή κοιτάει ο ένας τον άλλον και ξέρει τι θα πει. Για τη Σύση, η προϋπόθεση είναι να υπάρχει καλή χημεία και, ναι, να υπάρχει το αίσθημα και τη. Και όλο το παραίστικο που βγαίνει. Οπότε ήταν το βασικό για να συνεχίσουμε και την τρίτη χρονιά. Εγώ δεν μπορώ να μην κάνω την ερώτηση, γιατί είχαμε διαβάσει ότι ήταν να έρθει και η Ευρυδίκη στην παρέα σας, η Βαλαβάνη. Ναι. Εσύ, που είσαι ο πρώτος που μπορείς να ξέρεις, που είναι και η σύντροφό σου, γνωρίζεις κάτι τέτοιο, υπήρχαν συζητήσεις? Γράφτηκε σε πολλά site και όλες το διαβάσαμε κι εμείς, χωρίς να έχουμε μάθει, η Ευρυδίκη βασικά, όχι εγώ, χωρίς να έχουμε μάθει κάτι
επίσημο. Άρα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι το διαβάσανε. Ναι, το διαβάσαμε, δεν υπήρχε καμία τέτοια ξέρεση. Γιατί ακούστηκε ότι θα φύγει, θα αποχωρήσει από το άλλο. Το... ναι, όχι, αποχώρησε. Έφυγε από την Αταλία. Αποχώρησε από την Αταλία, αλλά δεν υπήρχε κάποια επίσημη πρόταση ή οτιδήποτε, μια συζήτηση απλά. Απλά γράφτηκε και το διαβάσαμε κι εμείς οι ίδιοι όταν ήμασταν διακοπές. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν, ξέρεις, συζητήσιμο. Παιδιά, βλέπω ενέργεια, βλέπω διάθεση, βλέπω ότι είστε έτοιμοι για το Σάββατο. Εννοείται. Έχουμε πολύ διάθεση. Ξεκουραστήκα το καλοκαίρι, χαλαρώσατε, πώς τα περάσατε? Κοίτα, δόξα τω Θεώ, κάναμε πολλές διακοπές, εγώ προσωπικά. Άφησα κάποια νησιά για του χρόνου. Δεν τα έχω περάσει όλα. Λίγα ήταν νησιά που άφησα, βέβαια, να τα λέμε. Εγώ είδα μάλιστα ότι βρέθηκες και στην Κρήτη τη στιγμή που είχε ξεσπάσει και πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν από κάτω παραλία, μας έδιωξαν τότε η αστυνομία. Και πώς το έζησες όλο αυτό, τι έγινε ακριβώς? Κοίτα, μην φανταστείτε, ήταν πολλά χιλιόμετρα μακριά η πυρκαγιά, αλλά μας έδιωξε για προληπτικούς λόγους η αστυνομία και το λιμενικό. Εντάξει, δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, η φωτιά σβήστηκε από ό,τι μάθαμε και δεν είχαμε εξής κανένα, ούτε να απειληθεί κατοικημένη περιοχή, ούτε κόσμος να κινδυνεύσει, οπότε ήταν όλα υπό έλεγχο. Να ρωτήσω κάτι, Κωνσταντίνε, πέρα από την τηλεόραση, σε γνωρίσαμε μέσα από το παιχνίδι, εντάξει αυτό δεν το έχεις αποποιηθεί ποτέ, έτσι κι αλλιώς ήταν το ξεκίνημά σου. Όχι, ναι, εννοείται, έγινε γνωστός μέσα από το Survivor, εννοείται. Έχεις ένα γυμναστήριο, το έχεις ακόμα, έτσι δεν είναι ο πατέρας σου και είστε ακόμα, μαζί, οπότε ασχολείσαι εκεί. Ασχολούμαι, αλλά από άλλη σκοπιά πλέον. Έχω δημιουργήσει ένα site, fitpal.gr, να κάνω το κάνουμε και λίγο πρόμο, παιδιά. fitpal.gr, το οποίο ασχολούμαστε με τα προπονητικά πλάνα, με τις διατροφές, με όλο personal, το πακέτο, όλο το πακέτο, ναι, όποιος να χρειαστεί κάτι. Δεν κατάλαβα τώρα μόλις, δεν έχουμε γυμναστεί ποτέ μαζί. Όποτε θέλεις, θα κανονίσουμε, να πάμε παρέα να κάνουμε τα πάντα. Μα και ένα βίντεο για να κάνουμε ασκήσεις, για να ανέβει, όπου μπορεί να ανέβει τέλος πάντων, για να βλέπουμε κι εμείς. Και τα κορμιά και τι ασκήσει. Και τα κορμιά και τι ασκήσει. Και τα δύο, ναι, όντως, έχεις δίκιο. Και έχεις και άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός αν δεν ξέρω αν δεν υπάρχει πια. Είχες εμπλακεί σε ένα beach bar στο Βόλο. Είσαι διαβασμένη πολύ, Ελένη. Τα ξέρουμε όλα, Κωνσταντίνε μου. Τα ξέρουμε όλα. Με τη φιλιά, με το είχαμε έρθει. Ναι, έχω πολλούς καλούς φίλους από το Βόλο και έχουμε μαζί ένα beach bar στις Αλυγές του Βόλου. Είναι τρίτη χρονιά και αυτό φέτος. Οπότε υπάρχει ακόμα. Τέλεια. Υπάρχει ακόμα, πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Και ευχαριστούμε και τον Βόλο που μας στηρίζει γενικά σε όλο αυτό που κάνουμε. Μπράβο, Κωνσταντίνε, που έχεις κάνει έτσι διάφορα. Γιατί θα μπορούσες, όπως οι περισσότεροι, έχουν μπει στην τηλεόραση, έχουν κάνει κάτι και δεν ασχολούνται. Δεν ανοίγουν έτσι τα πλοκάμια τους, να το πω έτσι. Εντάξει. Θέλει προσοχή, δεν είναι εύκολο. Και γενικά η επιχειρηματικότητα θέλει γνώση και θέλει και χρόνο ώστε να την αποκτήσεις. Έχω καλούς φίλους, έχω καλούς συμβουλάτορες και δόξα τω Θεώ πάει καλά. Νιώθεις, Κωνσταντίνε, ότι αυτή η συνεργασία που έχεις με το Open... Δεν πειράζει, εγώ σας απολαμβάνω. Σε έχει βελτιώσει τηλεοπτικά, νιώθεις ότι είσαι καλύτερος? Πιο πολύ με έχει βελτιώσει η ομάδα που βρίσκομαι, δηλαδή η Σύση, ο Παύλος, η Ελένη. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύο μάλλον που έχουμε περάσει μαζί, πιστεύω ότι έχω γίνει... Καλά, καλύτερος τώρα για το δικό μου το μυαλό δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι, αλλά τουλάχιστον με έχουν βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Αρνητική κριτική διάβασε όλα αυτά τα. Πολύ, διάσμα. Πολύ. Και στεναχωρήθηκα. Τι ήταν αυτό δηλαδή που μπορεί να σε πειράξει σε μια αρνητική κριτική? Κοίτα, όταν υπάρχει εμπάθεια και όταν υπάρχει. Πώς θα το πω. Κακή κριτική με την έννοια ότι. Της προσβολής. Ναι. Χωρίς επιχείρημα δηλαδή. Χωρίς επιχείρημα δεν ασχολούμαι καν. Άμα υπάρχει επιχείρημα και την ακούω και γίνομαι και εγώ καλύτερος. Δηλαδή πάντα πρέπει να υπάρχει κριτική ώστε να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Αλλά πάντα να μην υπάρχει μέσα εμπάθεια. Αυτό, ναι, αυτό έχει να κάνει βέβαια και για τη δική σου πλευρά. Ναι. Γιατί είναι βάπτισμα του πυρός τηλεοπτικό. Μπορεί να είσαι και στο ΜΑΤ παράλληλα. Άλλο πράγμα, που έχεις ψηθεί στην παρουσίαση και στους διαχωρισμούς ΜΑΤ. Αλλά όταν μάθαμε ότι θα πας εκεί, επειδή είσαι και ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Για τις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά νομίζω το πράγμα. Δηλαδή έπρεπε να δώσεις πολύ περισσότερα πράγματα γιατί υπάρχει και ένα περιτύλιγμα όμορφο. Κιόλας, κοίτα, δεν θεωρώ ότι. Αυτό δεν το βίωσα τόσο έντονα ότι επειδή είμαι κοπέλα πρέπει να αποδείξω περισσότερο. Γενικά θα έπρεπε ούτε να αποδείξω. Είσαι όμορφη, ότι εντάξει, άλλη μια όμορφη στην τηλεόραση τι έχει να μας πει, δεν σου είπε κανένα. Αυτό ναι, αλλά όχι από την άποψη ότι επειδή είμαι ωραία κοπέλα πρέπει να αποδείξω γι' αυτό. Έπρεπε να αποδείξω την υπόστασή μου σε μια εκπομπή ούτως ή άλλως. Δηλαδή να αποδείξω ότι αξίζω να είμαι μέρος της οποιασδήποτε παρέας. Και για μένα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όντως το ΜΑΝΤ είναι άλλες οι συνθήκες. Είμαι μόνη μου, μιλάμε για. Καταπιανόμαστε με άλλα τελείως διαφορετικά θέματα. Στην τηλεόραση μπήκα με φόβο, δηλαδή την πρώτη σεζόν. Θα σε ρωτήσω κάτι που διάβασα, μου πεισαν ισχύει. Ήσουν βοηθός παραγωγής πριν μπει στην τηλεόραση. Βοηθός παραγωγής. Καταρχάς ήταν και με τον Ουγγαρέζο στο Ρυθμό. Ναι. Το πρωινό, το πετυχημένο. Ήσουν ποτέ πίσω δηλαδή? Όχι, σε ραδιόφωνο μόνο. Ναι, στην αρχισυνταξία.
έκανα την πρακτική μου στο ρυθμό. Και μετά πήγα στο ΜΑΤ. Οπότε από αυτή την άποψη και μόνο. Δηλαδή ότι μπήκα με φόβο, αλλά και εγώ σιγά σιγά εξοικειώθηκα. Έγινα μέρος της παρέας. Εσείς και ο Παύλος με την εμπειρία του με βοήθησαν πάρα πολύ και με τον Κωνσταντίνο. Επειδή με τον Κωνσταντίνο τα λέμε σε άλλο επίπεδο, δηλαδή ήμασταν οι δύο νέοι της παρέας, οπότε είχαμε να πάρουμε πολλά πράγματα από τη Σύση και τον Παύλο. Και πλέον το κάνουμε έτσι με πολύ μεγάλη χαρά. Η παρέα αυτή που βλέπουμε συνεχίζεται και εκτός εκπομπής. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, όπως και με τον Κωνσταντίνο και με τα υπόλοιπα παιδιά, βγαίνετε, περνάτε χρόνο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Το θετικό είναι αυτό ότι κάνουν και παρέα και εκτός. Δηλαδή, πες μου εσύ τώρα ποια εκπομπή κάνουν παρέα οι συντελεστές εκτός εκπομπής. Στη δική μας. Εγώ με το Χάρη εδώ πέρα τρεις μέρες. Ωραία, είστε εξαίρεση στον κανόνα. Ήταν και πολύ μικρή εκπομπή, παιδιά. Τώρα δύο μήνες. Δεν είναι το ίδιο με το να είσαι δύο χρόνια μετά. Όχι, όχι. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν και στην αρχή. Δεν έγινε από αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, γενικά τα παρεάκια αυτά που βλέπουμε να δένονται τηλεοπτικά ή να οφείλουν να δένονται για να βγάζουν μια καλή χημεία. Πολλές φορές όταν κλείνουν τα φώτα και οι συσκέψεις και όλα αυτά, δεν μιλάνε και τα λένε μετά σε μια ενδεχόμενη. Νομίζω ότι σε αυτό φαίνεται η διαφορά μας και στον αέρα. Η διαφορά όταν υπάρχει τέτοια παρέα τόσο δεμένη. Ακόμα και τώρα που ήρθαν μαζί παρέα, που είναι καλεσμένη παρέα, μπορούσαν να πούνε ότι να σου πω, εγώ θέλω μόνος μου, θέλω μόνη μου. Όχι, όχι, δεν έχουμε καθόλου τέτοια. Σίγουρα λένε τώρα ναι. Θα κάτσουμε να πούμε τέτοια πράγματα. Σου λέω τώρα αν είχατε κάποια κόντρα ή οτιδήποτε δεν μιλιώσασταν. Όχι, αλλά θέλω εγώ να ρωτήσω κάτι βασικό. Δηλαδή βγαίνετε έξω η παρέα και είσαι εσύ με την Ευρυδίκη και εσύ με τα γόρι σου και βγαίνετε τετράδα. Αφού είναι σύγκλι. Πάρτε τώρα εσύ. Δεν ξέρω. Ήταν για σένα αυτό, δεν είναι πάσα για σένα αυτό τώρα. Ελενάκο. Όχι, όχι, δεν έχει τύχει ακόμη. Ωραία. Δεν έχει τύχει ακόμη. Πώς έχετε πατήσει. Σύντροφο να το γνωρίσω στην παρέα γιατί πρέπει πρώτα να σιγουρευτώ κι εγώ. Ναι, κάτσε να σου πει η Λένια, μήπως μου πει. Δεν είναι. Παιδί μου, στην καραντίνα ήσουν μόνη, στο lockdown, δηλαδή το πέρασες μόνη σου. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Οπότε γνώρισες μετά κάποιες. Εδώ πέρα υπάρχει... Δεν ξέρω εγώ τι έζησε να στάσεις. Ο Κωνσταντίνος την έκανε τη δουλειά, το ξέρω. Είναι ένα γατάκι γι' αυτό. Ναι. Μάλλον γι' αυτό εννοεί. Έχω ένα γατάκι. Κι εγώ. Και εγώ, εγώ και η Ελένη γατάκι. Το ίδιο γατάκι έχετε. Όχι, διαφορετικό. Οπότε είστε και φιλόζωοι. Είμαστε και φιλόζωοι και το υιοθετήσαμε το ίδιο διάστημα εγώ και η Ευρυδίκη και ο Κωνσταντίνος. Αχ, παιδιά, αυτό θα το πω όμως ότι μου το είπες εσύ. Συγγνώμη, θα σε δώσω εδώ στον Νεφέλη, αέρα. Νεφέλη, ποιος είναι. Λέει, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό κάτι μου λένε, αλλά δεν θέλω να το πω. Ότι σε τρολάρω, λέει ότι έχει σχέση με τον Κωνσταντίνο. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μου κάνει μήνυση στο τέλος, το έχω πει. Ασφαλιστικά μέτρα, εγώ δεν ξέρω. Εγώ νομίζω θα σου αφιερώσει τραγούδι, θα γράψει ένα τραγούδι μόνο και μόνο για αυτό. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που δεν είναι. Σενάριο. Στην εκπομπή θα σας δούμε, θα έχετε κάποιους ρόλους, θα βγείτε και έξω με κάμερα και ναι, μικρόφωνο. Ναι, 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 είναι φέτος, έχουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί κάτι μαθαίνω ότι φέτος θα οργώσετε όλοι. Εγώ θα έχω αναλάβει να βγάλω ένα ντοκιμαντέρ με την αναπαραγωγή της Χελώνας. Τι θα κάνεις? Τι λες? Τίποτα, μωρέ, πλάκα κάνω. Έχω μία... Θα έχεις ενότητα. Μία ενότητα η οποία θα βγάζουμε διάφορες σεξι παύλα ικανές γυναίκες, οι οποίες στο επάγγελμά τους είναι και ικανές, αλλά διατηρούν και μια πάρα πολύ ωραία... Αφού δεν έχετε έρθει ακόμα σπίτι. Μια πολύ ωραία εικόνα. Εσύ είσαι η επόμενη, μην φοβάσαι. Εσύ επόμενη. Την ενότητα της Ελένης την ξέρουμε με τους τραγουδιστές, αρχίσει με Αργυρό, Ιακωβίδη, γενικά. Εννοώ, θα αρχίσει οι συνεντεύξεις. Όχι, εσύ κάπτε σε μένα. Δεν έχω. Μόνο σε άντρες πας. Είδες. Το 99,9. Τώρα εκτίθεμε. Όχι, δεν πηγαίνω μόνο σε άντρες. Ναι, δεν πηγαίνω μόνο σε άντρες. Όχι, φέτος θα την αλλάξουμε λίγο τη στήλη. Άκυρος ο καφές που είπαμε μεθαύριο, δεν θέλω. Και μην υπομονείς καθημικά. Όχι, θα πηγαίνω στα σπίτια και τις γειτονιές των συνεντευξιαζόμενων και θα κάνουμε έτσι πολύ ωραία κουβέντα γύρω από το χώρο που μεγάλωσαν. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι και η Barking Well Media. Στο Έλα Χαμογέλα, πίσω από την παραγωγή που είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε και ένα πολύ ωραίο τρέιλερ που κάνατε. Πολύ. Ναι, ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Και αυτό δείχνει και ήταν την ωραίο. Ανανέωση φέτος που υπάρχει στην ψυχαγωγία αυτό του Όφερ. Αυτό δείχνει και ότι η επιτυχία μας δείχνει. Είναι δεδομένη. Και για αυτό το λόγο. Γενικά είναι πολύ ανανεωμένο όλο και η ομάδα και το κανάλι. Γενικά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Έτσι τώρα, όσο πιο γρήγορα μα πιέζει και ο χρόνο. Βλέπουμε έτσι χαρούμενα παιδιά, χαρούμενη παρέα, όλα καλά. Δηλαδή δεν έχετε ποτέ στιγμές που θα πείτε παιδιά τώρα κάτι να προβληματιστείτε ή να μην είστε καλά ή στιγμές καλά έγκασης. Πλάκα κάνεις. Πηγαίνετε στην εκπομπή και είστε πάντα μέσα στην καλή χαρά. Όχι, υπάρχουν και κακές μέρες όπως υπάρχει μια κακή μέρα σε ένα ζευγάρι. Έτσι είναι και στη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι όλες οι μέρες ωραίες και καλές. Εντάξει. Απλά τα αντιμετωπίζετε όλα. Ναι, και γενικά αυτές οι μέρες είναι λίγες με βάση όλο αυτό που ζούμε όλο τον χρόνο.
Ωραία. Ό,τι προβληματισμού έχει και ένα άνθρωπο καθημερινό, ό,τι συμβαίνει και σε ένα ζευγάρι, είπε, το αφήνω ανοιχτό, δεν ξέρω για ποιον μιλούσε. Για εσά του δύο εννοούσα. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού το Σάββατο σε όλα χαμογέλα. 10 παρα 10. 9 και 50, 10 παρα 10. Το ίδιο πράγμα. Θα σα απολαύσουμε, θα σα δούμε, θα σα ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Τη θετική σα ενέργεια. Πες και αυτό το finger cross που λες. Ναι, fingers crossed. Okay. Παιδιά, και εμείς αύριο τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν. Έχουμε μια μέρα ακόμα. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα το ξανακάνει. Θα ήθελα να το ξανακάνω, μακάρι να μου δοθεί η ευκαιρία. Μου, αύριο έχουμε πολλά να πούμε. Και εμένα μου άρεσε πολύ, να ξέρεις. Περάσαμε πολύ όμορφα. Να πούμε στον κόσμο ότι ανανεώνουμε το τελευταίο μας ραντεβού του καλοκαίρι Νότ. Εδώ, αύριο. Σε αυτό το πλατό που σας κράτησε συντροφιά και εσείς κρατήσατε σε εμάς συντροφιά. 10 παρα 10 άλλοι εδώ, μην λείψει κανείς. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια πολλά σε όλους. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Μαζί σου και δεν με νοιάζει. Αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει. Θα ζήσουμε συναρπάζει. Που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει. Μαζί σου όλοι.